Γνωρίζω επομένως την έναρξη της ενότησης αυτής της δεύτερης που είναι κάθε μεταρρυθμιστικά θέματα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Σας μεταφέρω το ευχαριστώ για το χαιρετικό κομμάτι του κ. Καλουδουρίδη και σας ευχαριστούμε και εμείς εκ μέρους της Συγχωριστικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί διευθύνα τμήματο η κυρία Σιώτα Τιμέρη, από τον διευθυντή του Σιέτσιμου του Σχολείου του Πατσίκου Αλέξανδρου, από την διευθύντρια του 41 Δημοτικού Σχολείου του Πόσου Κίνητρα και από την υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που τυχαίνει να είναι κόσμο. Απόψε μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και να αναπτύξει το θέμα ερευνητικής μέλλον και ερευνητικού, ο κ. Σιόγιος Δημοτικής. Για πρόσεχε το λόγο. Ο κ. Ελούδας από την πρώτη στιγμή που είμαστε σε κοινωνία κατέβασε με πάρα πολύ χαρά και αμεσότητα και με πολύ ενδιαφέρον τον εθελοντισμό του για την διάθεση προσφορά στα κενά, στα κοινά, τη στήριξη αυτής της προσπάθειας που κάνουμε για να είμαστε ωφέλιμοι στους δημότες μας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι και προτιμούμε να αποδηλώσουμε καλύτερα τα όσα έχει να μας πει και να ετοιμαστούμε να κάνουμε τις όποιες ερωτήσεις και απορίες έχουμε να πάρουμε απαντήσεις μετά τη διάθεση. Θα σας δώσω πάρα πολύ λίγα λόγια, βιογραφικά στοιχεία που πληρούν με λίγα λόγια, βιογραφικά στοιχεία που καταλήγα πληρούν με ειδικός αδερφολόγος Πέδων και Λίγων. Αριστούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Τάσης Κέντσης Ρώμης. Διότι η ειδικότητά του ολοκληρώνει τις αθλήματα Δερματολογικά Ιατρία του Νοσοκομείου Ανδρέας Υπρός, στο Ανεργειακό Τμήμα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Άσθμα και Σκιαλευγίας, στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο, καθώς και στο Τμήμα Ανοσιολογίας και Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Πέρας Μαγείας Σοφία. Για την διακοπή του καθηγητάρχου του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πέρα, ο επικοδομασμός και τα αίτια της κλήρωσης των παιδιατρικών πληθυσμών. Υπεύθυνος για την Ελλάδα της πολιτικής μελέτης και ερεύνηση των εργείων εμφάνισης αλλεργιών από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργολογίας. Ήταν δε και αλλεργολόγος στην ομάδα ιατρών που μελέτησαν το άσχημα στους Έλληνες αθλητές που συμμετείχαν έχει ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετοχή σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, ελληνικά και διεθνή. Και άλλη μια φορά το ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω με αυτό το ζεστό πιο χρόνο που με φυλάσατε για την ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Πραγματικά, όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα, ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός μου για να μπορέσω και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή την πανέμορφη προσπάθεια που κάνετε εδώ σε αυτόν τον Δήμο και τον επικροτώ, αυτή την προσπάθεια και που νομίζω ότι θα μπορούσε να τύχει και αντιγραφή από άλλους Δήμους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια και είναι ακόμη πιο σημαντικό το ενδιαφέρον που δίνετε εσείς οι ίδιοι, που βλέπω διάφορες ηλικίες, έτσι, να θέλετε ακόμα να μάθετε και να ενημερωθείτε για σύγχρονα θέματα σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον ιατρικό τομέα όσο και σε άλλους, από ό,τι αντιλήφθηκα. Και πραγματικά και στη μικρή ξενάγηση που έφυγα πριν από λίγο να δω, γιατί δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του όμορφου κέντρου, πραγματικά γίνεται μια πολύ σοβαρή, υπεύθυνη και πρωτοποριακή δουλειά. Και πραγματικά είμαι εγώ ευτυχής και χαρούμενος όπου βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Όσον αφορά στην θεματολογία, επειδή οι αλλεργίες γενικότερα είναι πάρα πολλές και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον ο ένας στους τέσσερις σίγουρα στη ζωή του θα εμφανίσει μία οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας. Οπότε, απλοϊκά δοσμένο θα λέγαμε, ένα μεγάλο κομμάτι από εδώ είμαι σίγουρος ότι θα έχει εμφανίσει κάποια στιγμή κάτι. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο βέβαια να μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε όλες τις αλλεργίες και να αναφερθούμε σε όλες. Οπότε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μπορώ να αναπτύξω σήμερα
επικεντρώθηκα τουλάχιστον στις πιο σημαντικές που είμαι σίγουρος ότι αυτές θα δείξετε το ενδιαφέρον το αντίστοιχο και στο τέλος θα έχουμε και δυνατότητα να έχουμε κάποιες ερωτήσεις από πλευρά σας που ελπίζω να καταφέρω να τις απαντήσω. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να υπάρχει, σίγουρα υπάρχουν και άλλα θέματα ειδικά. Κάποιες κυρίες ενδεχομένως να θέλουν να ρωτήσουν εξεγώ για την αλλεργία στις γραφές των μαλλιών. Σήμερα δεν θα δείχνουμε αυτού του θέματος, θα δείχνουμε για πιο γενικευμένα θέματα που μπορεί όλοι να τα έχουν να τα αντιμετωπίσουν, όπως μπορεί να είναι το έξεμα, η αλλιώς ατοπική δερματίτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα, που πολύ βλέπω, η μισή αίθουσα τουλάχιστον ξεπερνάει το 25% κούνησε το κεφάλι της, που σημαίνει ότι μάλλον είναι από τα καυτά θέματα, τα hot topics που συνηθίζουμε να λέμε. Το άσθμα που επίσης βλέπω κεφάλια να κουνιούνται και φυσικά υπάρχουν τροφικές αλλεργίες που θα αναφερθούμε επίσης σήμερα σε αυτό. Και ίσως για να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο ενδιαφέρον, έχω βάλει σε κάθε θεματική ενότητα στο τέλος και από μια ερωταπάντηση όπου εκεί πέρα μπορεί να γίνει και λίγο διαδραστικό ανάμεσά μας. Γιατί το νόημα δεν είναι απλά εγώ να έρθω από πέντε κουβέντες να τις πάρω και να φύγω. Ο σκοπός είναι αυτά τα πέντε πράγματα να τα κατανοήσετε και εσείς, να μου κάνετε και εσείς αντίστοιχα κάποιες ερωτήσεις, να λυθούν τα ερωτήματά σας. Ιδάλλως δεν έχει νόημα να είμαστε πολύ ωραία χαρούμενα να περνάμε εδώ πέρα, αλλά ο σκοπός είναι να έχει και ένα όφελος και για εσάς. Και έλεγα λοιπόν ότι θα είναι με τη μορφή ερωταπαντήσεων, ούτως ώστε πολλές φορές ακούμε κάποιες ερωτήσεις, κάποια πράγματα που πλέον έχουν περάσει σαν κλισέ ανάμεσά μας. Το θέμα είναι αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν σήμερα θα πιστεύω να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που θα έχουμε και να ορίσουμε τι είναι μύθος και τι είναι πραγματικότητα στην αλλεργιολογία. Οπότε γενικότερα όπως αναφέρει προηγουμένως θα δώσουμε κάποιους ορισμούς. Προσπάθησα σε κάποια, αν και είναι δύσκολο για να είμαι ειλικρινής, να ξεφύγω από το απόλυτα έτσι στεγνό επιστημονικό προφίλ και να αρχίσω να μιλάω για ορισμούς, για κύτταρα, για μεσοσφαιρίνες. Κάποια πράγματα βέβαια αξιοποιείται ήδη κάποιοι. Οπότε σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να αποποιηθεί κανείς όταν κάνει διάφορες διαλέξεις και ειδικότερα στο εξωτερικό να το δώσει λίγο πιο, όχι απλοϊκά, αλλά λίγο πιο κατανοητά προς όλους μας, που αυτό είναι και το ζουμί. Σε κάτι δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Θα μιλήσουμε για την αμοσοσφαιρίνη ε, θα μιλήσουμε για την IG και πάρα πολύ πιστεύω θα έχετε ήδη ακούσει για αυτή την IGE και τι είναι αυτή. Δεν θα κληθούμε βέβαια να κάνουμε, να δούμε πόσο είναι το χημικό της βάρος, πόσο είναι το μόλιο και όλα, αλλά ελπίζω να έχουμε εγώ αυτό που θα κάνει. Εντάξει. Εγώ είμαι. Με τόσα στεγνά. Θα το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, έχω καλό μνημονικό. Καλό λόγο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, και για την IGE, γιατί είναι σημαντική για την αλλεργία. Ωστόσο, σε κάποιες φορές έχει μυθοποιηθεί. Εμείς δεν θα την απομυθοποιήσουμε, αλλά θα της δώσουμε ουσιαστικά τον ορισμό που της πρέπει και τη θέση που πρέπει να κατέχει μέσα στην αλλεργιολογία. Οπότε, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος. Μάλλον, λοιπόν, είπαμε θα μιλήσουμε για τις αλλεργίες στη σύγχρονη εποχή. Κάποια tip, κάποια κόλπα που θα μπορούσαμε να πούμε για να προλάβουμε, να κάνουμε πρόληψη για τις αλλεργίες. Θα μιλήσουμε για τη θεραπεία σε κάποιες από αυτές τις αλλεργικές παθήσεις. Θα σπάσουμε τους μύθους και θα αξιοποιήσουμε την πραγματικότητα. Και στο τέλος βέβαια θα ρωτήσουμε τον αλλεργιολόγο. Αν πούμε λοιπόν τι είναι η αλλεργία, θα λέγαμε ότι είναι μια υπέρμετρη, μια υπερβολική απάντηση του αμυντικού μας συστήματος. Έχουμε ένα αμυντικό σύστημα μέσα μας που λεγόμαστε ανοσοποιητικό. Αυτό λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού μας απέναντι στα μικρόβια. Όταν όμως για κάποιους λόγους που μπορεί να είναι είτε γενετική είτε περιβαλλοντική, αυτός ο μηχανισμός αρχίζει να λειτουργεί υπερβολικά, τότε σε αυτή την περίπτωση αναπτύσσεται μια μεγαλύτερη αντίδραση προς ουσίες που θα έπρεπε κανονικά να είναι φιλικές απέναντί μας. Βλέπω δηλαδή, ας πούμε, εκεί απέναντι έναν πίνακα, όπου μήπως να το βγάλω θα ήταν καλύτερα. Δεν θα ακούγομαι. Θα το βάλω από εδώ. Λοιπόν, βλέπω αυτόν τον πίνακα εκεί, όπου συστέχει κάποια δέντρα.
Και εκεί βλέπω έναν άλλο πίνακα που έχει κάποια ζώα. Οι άνθρωποι, γενικότερα, είμαστε σε επαφή με τη φύση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε μια ομαλή συμβίωση. Όταν όμως για κάποιους λόγους αρχίσουμε και το νοσηλευτικό μας ενοχλείται από αυτούς τους παράγοντες, όπως μπορεί να είναι η γύρη των λουλουδιών ή μπορεί να είναι η σκόνη του σπιτιού. Σε αυτά, κανονικά θα έπρεπε να μην τα βλέπουμε ως εχθρικά. Όμως στην περίπτωση της αλλεργίας, δυστυχώς τα βλέπουμε ως εχθρικά. Και αρχίσουμε και αναπτύσσουμε κάποια αντισώματα, όπως λέγονται, που είναι κάποιοι στρατιώτες, αν θέλετε, είναι κάποιες ουσίες, κάποιες πρωτεΐνες, οι οποίες αυτές θα πάνε να καταστρέψουν αυτά που λέμε αλλεργιογόνα. Τις ουσίες δηλαδή αυτές που μπορεί ο οργανισμός μας να τις αντιμετωπίσει ως εχθρικές, ως ξένες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να τις βλέπει ως φιλικές. Έχουμε κάποια απορία μέχρι εδώ, μήπως? Λοιπόν, άρα λοιπόν, αλλεργία είναι μια υπέρβαση, μια υπερβολική απάντηση του νοσηλευτικού μας συστήματος. Αυτή η αλλεργία, για να μπορέσει να γίνει, δημιουργείται και μεσολαβείται μέσα από τα αντισώματα, τα οποία είναι κάποιες υπαμυντικές πρωτεΐνες και κάποια κύτταρα. Το αντίσωμα, αυτό το οποίο είναι πραγματικά στις περισσότερες φορές υπεύθυνο για αυτή την περίπτωση, δεν είναι άλλο από το IgE ή αλλιώς αμοσοσφαιρίνη ε. Θα μπορούσα να ορκιστώ ότι όποιος έχει πάει σε έναν παθολόγο, γενικό γιατρό, δερματολόγο, αλλεργιολόγο και είχε ένα εξάνθημα ή αν του έχει πει τη λέξη κνίδωση, που είναι ουσιαστικά ένα, η εμφάνιση κάποιων κομφών ή πιο απλά πετάλες διάσπαρτες στο σώμα, βλέπω η μισή τουλάχιστον. Σίγουρα θα τους είχε δώσει μια εξέταση για IgE ή τουλάχιστον θα τους το είχε αναφέρει. Είναι σημαντική αυτή η αμοσοσφαιρίνη ε. Είναι ένας δείκτης. Αυτός μας δείχνει ουσιαστικά αν υπάρχει μια τάση για αλλεργία. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από την βρεφική ηλικία μέχρι και την ηλικία της μεγαλύτερης εφηβείας, δηλαδή άλλο των 90. Έτσι λοιπόν, οι περισσότερες αλλεργίες θα μεσολαβούνται από αυτό το αντίσωμα που είναι το IgE. Οπότε πάμε να δούμε λιγάκι. Και εκεί πέρα ίσως βέβαια να μην κλείνετε να απαντήσετε για να, μην, για να σπάσουμε λίγο το πάπ, θα απαντήσω εγώ. Είναι μύθος πραγματικότητα ότι η εξέταση για IgE μας καθορίζει αν κάποιος είναι αλλεργικός? Η απάντηση είναι ότι είναι μύθος. Γιατί? Η εξέταση για IgE είναι ένας δείκτης και άρα αν είναι αυξημένη οφείλουμε να κάνουμε διερεύνηση. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να μην έχουν αυξηθεί. Αν όμως είναι φυσιολογική, δεν σημαίνει de facto ότι δεν έχουμε και αλλεργία. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τύποι. Τώρα, όποιος έχει συμπτώματα και η εξέταση IgE αυξημένη, είναι αλλεργικός? Χαίρομαι. Και πραγματικά, τα συμπτώματα των αλλεργικών ατόμων οφείλονται στην IgE που είναι αυξημένη. Άρα, εγώ σας πάρω κατά το βαθμό. Οπότε, μιλάμε σήμερα για τις αλλεργίες στην σύγχρονη εποχή. Η αλλεργία είναι μια σύγχρονη επιδημία. Το είπα και στην αρχή. Πάνω από το 35% του σύγχρονου κόσμου πάσχει από μια μορφή αλλεργίας. Και αυτό ξέρετε τι είναι να αυξηθεί. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά ακόμα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα στα χέρια μας. Γενικότερα η Ελλάδα, αν σκεφτούμε ότι στις περισσότερες μελέτες ήταν ουραγός μέχρι και πρόσφατα, γιατί δυστυχώς δεν είχαν κονδύλια για να δοθούν προς την έρευνα. Μόλις τα τελευταία 4-5 χρόνια, και αυτά λίγο πριν την κρίση για να είμαστε ειλικρινείς, άρχισαν να δίνονται κονδύλια, τα οποία φυσικά κοπήκαν. Έτσι, αλλήμωνα. Λοιπόν, οπότε λοιπόν δεν υπήρχαν τόσο τα δεδομένα και μπορεί ενδεχομένως, ενώ όλοι βλέπαμε να έχουμε ρινίτιδα, να έχουμε άσθημα, να έχουμε πάρα πολλές εκφράσεις αλλεργικών συμπτωμάτων, ωστόσο επειδή δεν φτάναμε και στον ειδικό γιατρό για να τις καταγράψει, βλέπω αλλεργιολόγο, είμαστε ελάχιστοι αλλεργιολόγοι στην Ελλάδα, είμαστε λιγότεροι από 120, οπότε λοιπόν, ήταν δύσκολο να έχουμε εμείς μια ικανότητα στο να γνωρίσουμε πόσο είναι το ποσοστό των αλλεργικών ασθενών ή των αλλεργιών στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι όταν ας πούμε στη Σουηδία μιλάγαν για 27% στις αρχές του 80, αν μιλάγαν μόνο για 1,5%. Κάτι το οποίο είναι ψέμα, γιατί και ο ίδιος εγώ δηλώνω αλλεργικός. Έχω και εγώ κάνει τα εμβόλια όταν ήμουν μικρός. Εμβόλια νοσοθεραπείας, επιβεστοποίησης, θα το πω μετά. Πάντως και εγώ είμαι αλλεργικός. Και αυτό έχει να κάνει λοιπόν περισσότερο στις δυτικές κοινωνίες, η αύξηση της εμφάνισης των αλλεργιών. Και σε αυτό θα αναφερθώ προς το τέλος.
Άρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αυξάνονται οι αλλεργίες και μιλάμε για ένα ποσοστό από 30 έως 40% των ανθρώπων, του ανθρώπου μας, που είναι αλλεργικοί. Οπότε λοιπόν, οι αλλεργίες στην σημερινή εποχή μειώνονται. Η απάντηση λοιπόν, μήπως, όσο πιο επιβαρημένο είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Βλέπετε, από το απλό κάπνισμα, αναφέρθηκε προηγουμένως η καλή μου φίλη στο ότι δεν θα πούμε όχι στους καπνίζοντες, αλλά καθόλου πάνε. Εντάξει, λοιπόν, τώρα δεν κάνω τίποτα όμως, έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να πάνε να αφήσουν το τσιγάρο τους έξω, ορίστε. Ναι, θα το κάνω νοσοθεραπεία όμως και θα το κάνω καινούργιο. Δίνουμε και εγγύηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν όσο πιο επιβαρημένο. Θα το κάνω κάτι να το σωστώ. Ακόμη και το αυτοκίνητο που οδηγούμε, λόγω της τριβής στα λάστιχα, απελευθερώνουν μικροσωματίδια, τα οποία όλα αυτά περνάνε στο περιβάλλον και τα επιβαρύνουν. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε όλοι ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα που καίμε πλέον ξύλα αντί για πετρέλαιο, που όλοι πλέον έχουν δει ένα νεύος, το οποίο ήρθατε πάνω από το λεκανοπέδιο, το LA, λεκανοπέδιο Αττικής, το Λος Άντζελες. Λοιπόν, σωστά. Το οποίο πλέον και αυτό μας επιβαρύνει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλέον γίνει πολύ πιο εύκολη μεταφορά ουσιών. Δηλαδή κάποιος, αν πριν από 50 χρόνια είχε αλλεργία στην Ινδική καρύδα, αν δεν πήγαινε στις Ινδίες ή αν δεν ερχόταν η Ινδική καρύδα, δεν θα πάθαινε ποτέ ότι ήταν αλλεργικός. Σήμερα όμως θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα δούμε από το ακτινίδιο μέχρι την Ινδική καρύδα ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Πλέον είναι πιο εύκολο να εμφανίσουμε και να κατανοήσουμε την ύπαρξη μιας αλλεργίας, την οποία αν δεν το δοκιμάζαμε, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Οπότε λοιπόν, αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός, εδώ πέρα θα σας απομυθοποιήσω και κάτι ακόμα, ίσως. Η προσπάθεια αποστήρωσης του περιβάλλοντος. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες ονοματολογίες αποτυπαδικών, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Κακομίνησε να ενδεχομένω σε τέτοια έτσι. Ωστόσο όμως, όταν καθαρίζουν και σχεδόν αποστηρώνουν το περιβάλλον και ειδικότερα μαμάδες, γιαγιάδες για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, θα τα καθαρίζουν όλα μέχρι στο τέλος πλέον με ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, λες και πρόκειται να κάνουν το χειρουργείο. Έτσι. Και δεν αφήνουν το παιδάκι να κουσουλήσει και λιγάκι στη σκόνη. Φυσικά δεν εννοώ ότι το βάλουμε μέσα ένα λάκκο. Έτσι. Αλλά και λίγη και βρωμιά, όπως λένε και στην καντίνα στο βρώμικο, χρειάζεται. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, όταν το ανοσοποιητικό μας έχει ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, τότε σε αυτή την περίπτωση, αργία μην τρυπάσεις κακίας, λέγανε παλιοί. Κάθεται, δεν έχει να αντιμετωπίσει τίποτα, οπότε επειδή αρχίζει και ψάχνεται, αντιμετωπίζει πλέον ως εχθρικές ουσίες ό,τι βρει μπροστά του. Και το πρώτο πράγμα που θα βρει μπροστά του ενδεχομένως είναι ουσίες του περιβάλλοντος. Όπως θα είναι τα κάρια της σκόνης, θα είναι γύρις από τα λουλούδια, από τα γρασίδια, από τα σιδηρά, από τα δέντρα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, αυτή η προσπάθεια αποστήρωσης θα ξεκινήσει μια διαδικασία στο ανοσοποιητικό μας, το οποίο είπαμε ότι είναι το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου απέναντι στους εξωγενείς παράγοντες και κυρίως στους μικροβιακούς, και θα το οθήσει στην απόκτηση της αλλεργίας. Όσον αφορά λοιπόν, όπως είπα και στον πρόλογο, σε τι να αναφερθούμε περισσότερο, αποφάσισα και πήρα το θάρρος να μιλήσω περισσότερο για το έξεμα, την αλλεργική ρινίτιδα, το άσθμα και την τροφική αλλεργία. Φυσικά στο τέλος θα είμαι διαθέσιμος για να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε. Έτσι. Το έξεμα είναι αλλιώς ατοπική δερματίτιδα. Έξεμα το λέγαμε παλιότερα. Ατοπική δερματίτιδα είναι η σύγχρονη ορολογία που χρησιμοποιούμε και πρόκειται ουσιαστικά για μια φλεγμονή του δέρματος. Είναι μια δερματοπάθεια. Και ουσιαστικά έχει μια πολύ δεσμενή επίδραση στην ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών που έχουν την ατοπική δερματίτιδα
Και για να είμαστε ειλικρινείς, αφορά κυρίως 10-20% στα παιδιά και στους ενήλικες είναι από 1-3%. Θα μου πείτε 1-3% σε ενήλικες είναι λίγο για τρέμα, δεν πρέπει να 35%. Θα καταλάβετε όμως τη σημασία της ατομικής δερματίτιδας στην έννοια της πρόληψης που μπορεί να κάνει για την εμφάνιση νέων αλλεργιών στο μέλλον. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι 1 στα 5 νεογέννητα θα αναπτύξουν στα πρώτα 2 χρόνια της ζωής τους ατομική δερματίτιδα. Επίσης, το 85% από αυτών θα γίνει πριν από την εμφάνιση, πριν από την ηλικία των 5 ετών και θα εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα. Τα οποία αυτά τα συμπτώματα ουσιαστικά ποια είναι, εδώ πέρα ίσως είναι λίγο μια άσχημη εικόνα και οι περισσότεροι θα ανατριχιάσουμε. Αυτό είναι μια συνηθισμένη εικόνα στο γιατρείο όμως. Από παιδάκια τα οποία φτάνουν σε αυτό το σημείο, όταν θα έπρεπε να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και κάτω δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο φαίνεται, ίσως επειδή έχει αδράνεια το φως. Δεν φαίνεται τόσο καλά η πλάτη, φαίνεται όμως νομίζω καλά στην επάνω φωτογραφία. Είναι μια τοπική φλεγμονή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ερύθιμο, μια κοκκινίλα. Φλεγμένη. Είναι μια φλεγμονή, φλεγμένη το δέρμα. Υποφέρει. Και επίσης μπορεί πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αναγνωρίσουμε κάτι το οποίο συνήθως ξεφεύγει από τους περισσότερους γονείς, τους περισσότερους παππούδες και γιαγιάδες και κάποιες φορές ακόμη και τα παιδιά τους μπορεί να ξεφύγει. Η ξηροδερμία. Είναι πολύ σημαντική η ξηροδερμία στα βρέφη. Θα πείτε και στους ενήλικες. Μια γυναίκα δεν θα ήθελε ένα βελούδινο δέρμα. Έτσι. Και εμείς οι άντρες εδώ που τα λέμε, βελούδινο δέρμα θέλουμε στις γυναίκες. Ωστόσο λοιπόν γι' αυτό μπορούμε να προνοήσουμε πάρα πολλά χρόνια πιο μπροστά, όχι για το βελούδινο δέρμα μόνο, αλλά για το γεγονός ότι το δέρμα μας είναι μία ασπίδα μεταξύ του οργανισμού μας και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτή η ασπίδα, αν λοιπόν έχουμε εμείς την περίπτωση της ξηροδερμίας της ατομικής δερματίτιδας, έχει τρύπες. Είναι διάκριτη. Είναι σαν να πάω με μία ασπίδα στον πόλεμο και να έχει τρύπες, ας πούμε, και να βλέπω τον άλλον απέναντι. Δεν θα καλυφθώ. Δεν μπορώ ουσιαστικά να την προτείνω μπροστά μου. Δεν θα με καλύψει αυτή. Έτσι λοιπόν και το δέρμα μας, αντίστοιχα, θα είναι διάκριτη αυτή η ασπίδα. Όλα τα αλλεργιογόνα, οι ουσίες δηλαδή που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, θα περάσουν μέσα από το δέρμα και σταδιακά αυτές θα αναγνωριστούν από το νοσοποιητικό μας σύστημα με ένα λάθος τρόπο και θα αναπτύξουμε αλλεργία. Άρα εδώ έρχεται η πρόληψη, όπου με μια εκτίμηση σωστή του δέρματος ακόμα και από την βρεφική ηλικία, όπου μιλήσαμε για τον 1 στις 5 γεννήσεις. Έτσι, είναι το 20% πληθυσμού. Θα μπορούσε ενδεχομένως με μια απλή εξέταση και ανάλογα να δοθεί κατάλληλη θεραπεία, που συνήθως είναι καλλιντική η θεραπεία, αλλά το θέμα είναι να βρούμε την κατάλληλη κρέμα για το συγκεκριμένο τύπο δέρματος, και δεν είναι ότι απλά πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα μια κρεμούλα ενεργατική ή πήρα την ενεργή της μάνας μου και έκανα δουλειά μου. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, μακάρι ενδεχομένως να ήταν, δεν είναι όμως έτσι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, καλούμαστε εμείς να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, όπου έχει ακόμα σημασία μέχρι και το γεγονός το τι σαμπουάν ή τι σαμπούνι θα χρησιμοποιήσουμε στο δέρμα μας. Και ακολούθως μπορούμε να φτιάξουμε κάποια μείγματα κρεμών ή μια, όντως μπορεί να φτάσουμε να είναι κάτι σχετικά απλό, σε μια απλή εντατική κρέμα, όπου αυτή θα μπορούσε ουσιαστικά να μας λύσει το πρόβλημα της ξηροδερμίας και ακολούθως και της μεγαλύτερης φλεγμονής πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι βέβαια ότι αν φτάσουμε στο επίπεδο. Έχει το φως και δεν πειράζει. Αν φτάσουμε λοιπόν όπως στην πάνω φωτογραφία να έχουμε έτσι ένα τόσο έντονο και κόκκινο δέρμα, σε αυτή την περίπτωση δεν θα φτάσει να κάνουμε την κρέμα. Έτσι, γιατί έχουμε και επιμόλυνση από μικρόβια, θα χρειαστεί μικροβιακή κάλυψη, κάποιο τοπικό αντιβιωτικό, θα χρειαστεί ενδεχομένως και τοπική αντιφλεγμονώδη αγωγή όπως είναι η κορτιζονούρα κρέμα και φυσικά εντατικές κρέμες για να καλύψουμε το πρόβλημα. Φτάνει μόνο αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κρύβεται από πίσω μια τροφική αλλεργία. Και εκεί πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί μπορείς να τα κάνετε όλα τέλεια. Να έχετε μια διαφορά κυρίως παιδιά, αυτό και κυρίως βρέφη για να είμαστε ειλικρινείς, βρέφη και νύπια, να τα κάνετε όλα τέλεια και μόλις σταματάτε τις ενεργειακές κρέμες, μόλις σταματάτε τα μήματα της κρέμες και όλα τα συναφή, ξανά το παιδί ή αργότερα ενήλικας να εμφανίζει τα συμπτώματα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Και η διερεύνηση πλέον γίνεται με κάποια ειδικά τεστ, είναι τα άτοπη patch test, η συντομογραφία APTs ή πιο απλά patch.
Είναι κάτι αυτοκόλλητα, αν θέλετε, ακόμη πιο εύκολα, που βάζουμε στην πλάτη, τα οποία παραμένουν για περίπου 48 ώρες στην πλάτη του ασθενούς. Και σε αυτά τα αυτοκόλλητα έχουμε βάλει εμείς κάποια ειδικά τεστ, δηλαδή κάποιες ουσίες, κάποιες τροφές που είναι από την καθημερινότητά μας. Μπορεί να είναι το γάλα, τα σιτηρά, το αφό, το ρύζι, ό,τι τρώμε. Φυσικά, αν κάποιος έχει κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή κάποιος τρώει σόγια, θα βάλουμε πηγή για τη σόγια. Ρωτάμε πάντοτε τις ιδιαίτερες τροφικές συνήθειες του καθενός. Κάποιος ο οποίος βέβαια τρώει μια φορά το χρόνο καβούρια ή ασταρκούς, δεν είναι αυτό το κλασικό παράδειγμα που θα βάλουμε στο τεστ. Θα βάλουμε μόνο αυτές τις ουσίες που έχετε σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Και αυτό μπορεί να μας αναδείξει μια τροφική αλλεργία, η οποία η έκφρασή της να είναι ακριβώς αυτή η ατοπική δερματίδα. Πριν φτάσει στο σημείο ενδεχομένως να δώσει γαστρεντερολογικές εκφράσεις, δηλαδή έμετρους διάρειες ή ας πούμε απώλεια βάρους. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά το γεγονός ποιος είναι ο μηχανισμός έναρξης και εξέλιξης της νόσου, δεν είναι ακριβώς γνωστός. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών παραγόντων και περιβάλλοντος. Άρα δηλαδή, το τι γράφει στο DNA μας, τη γονίδια δηλαδή έχουμε πάρει από τη μαμά μας και τον παπά μας, είναι σε συνάρτηση με το περιβάλλον μας, που ζούμε. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, αν δεν το φροντίσουμε εμείς αυτό, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτύξουμε ακολούθως αλλεργίες πιο σοβαρές, όπως είναι το αλλεργικό άσθημα και η αλλεργική ρήτητα που αμέσως μετά θα κουβεντιάσουμε. Ήδη το 50% των παιδιών με ατοπική δερματίτιδα στα πρώτα δύο χρόνια που έχουν εμφανίσει, στα αμέσως επόμενα χρόνια θα εμφανίσουν άσθημα. Και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το προλάβουμε. Άρα λοιπόν είναι μύθος ή πραγματικότητα αυτό που θα ακούσουμε πολλές φορές να λέγεται σαν ατοπική πορεία ή αλλιώς ατοπική παρέλαση ενός ατόμου. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα ξεκινήσει με ατοπική δερματίτιδα, θα συνεχίσει περίπου μέχρι την ηλικία των 4 ετών σε τροφική αλλεργία, που σιγά σιγά μπορεί να πάμε σε έναν γαστρεολόγο, να πάμε σε έναν δερματολόγο, κάπως που τσάστραβά να τα μπαλώσουμε. Ακολούθως όμως αυτά τα παιδιά θα εμφανίσουν άσθημα ειρηνίτιδα. Και εκεί πέρα θα αρχίσει να τρέχουμε στον ορειλά, στον δερματολόγο, στον αλλεργιολόγο και στο τέλος θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλα αυτά να τα μαζέψουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Συνολικά όμως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα εξ αρχής, ακόμα και από μια απλή ενδυναμική κρέμα που μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε σε ένα βρεφάκι. Και να αποφύγουμε όλο αυτό εδώ πέρα, τον κικαιώνα ή αν θέλετε όλο αυτό το κολοκοθάνιο και έχει ανωδική πορεία. Περνάμε σιγά σιγά τότε στην αλλεργική ρινίτιδα, εκτός αν έχουν κάποια άλλη απορία για την ατοπική δερματίτιδα ή το έξιμα ή εκτός αν θέλετε να το βάλουμε για την οικονομία του χρόνου στο τέλος. Στο τέλος λοιπόν, μαζί σας. Αμέσως για την αλλεργική ρινίτιδα. Η ρινίτιδα ουσιαστικά αφορά τη μύτη, η οποία ουσιαστικά είναι το χαρακτηριστικό του κάθε προσώπου. Έτσι. Και μπορούμε να έχουμε κάποιες ωραίες κυρίες ενδεχομένως και άλλα πράγματα που να έχουν έτσι ωραίες μύτες. Και να πούμε φυσικά ότι είναι ένα όργανο που έχει πολλές λειτουργίες. Δεν έχει μονάχα ένα πρόσωπο, έχει δύο πρόσωπα. Όπως και στην εικόνα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν καταφέρετε να δείτε όλοι ότι υπάρχουν είτε ένα είτε δύο πρόσωπα. Αν βλέπετε μόνο ένα, είναι ένα θέμα. Αν βλέπετε δύο, δεν χρειάζεται το θαμίατρο. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι και ποιες είναι οι λειτουργίες της μύτης μας. Η μύτη είναι ένα κλιματιστικό. Είναι ουσιαστικά το κλιματιστικό του αναπνευστικού μας συστήματος. Γιατί ουσιαστικά θα επεξεργαστεί τον αέρα ο οποίος εισέρχεται μέσα από τη μύτη μας, θα έχει την πρώτη επεξεργασία, οπότε δώσει τη σωστή υγρασία, τη σωστή θερμότητα και φυσικά θα την καθαρίσει απόλυτα με το σωματίδιο. Και έτσι ουσιαστικά ο αέρας, σχετικά και καθαρμένος, θα περάσει ακολούθως μέχρι τους πνεύμονες, όπου εκεί πέρα έχουν την ανταλλαγή των αερίων, μονοξίδιο, διοξίδιο, τα αφήνουμε εδώ στο παρόν. Ωστόσο, αυτό είναι ένα φίλτρο, το οποίο έχει την λειτουργία να καθαρίζει, τουλάχιστον από τα πρώτα μικροσωματίδια και από τις πρώτες βρωμιές της ατμόσφαιρας, όσο φυσικά μπορεί και αυτή η βουκαλιά να μείνει, και να μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε να αναπνέουμε ένα πιο καθαρό αέρα. Φυσικά βέβαια, όταν φτάνουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο πολύ επιβαρημένο όπως είναι το σημερινό, δυσκολεύεται ακόμα και η καλύτερη μύτη. Έτσι. Ακόμη και ο Πινόκιο θα έχει πρόβλημα σήμερα. Άρα λοιπόν, οι λειτουργίες της μύτης ποιες είναι? Πολύ χοντρικά. Είναι ένας αγωγός του αέρα. Θα περάσει από εδώ ο αέρας για να φτάσει στον ρινοφάρυγγα και ακολούθως μέσα στις τραχείες του πνεύμονες.
έχει σκοπό να το θερμάνει. Όταν ουσιαστικά είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει, ξέρω εγώ, 7 βαθμούς Κελσίου έξω, αυτός ο αέρας είναι τοξικός να φτάσει στους πνεύμονες. Δεν πρέπει να αναπνέουμε από το στόμα εκεί πέρα. Θα προκαλέσει βροχόστρωση. Πρακτικά δηλαδή βήχα, αν θέλετε, αν περάσει αυτός ο παγωμένος αέρας. Πρέπει να αναπνεύσουμε από τη μύτη. Άλλη μια χρησιμότητά της. Πρέπει να υγράνει τον αέρα. Αν πάμε στη Σαχάρα και. Πάντα δεν κάνω ταξιδάκι, τώρα είμαστε τίποτα. Λοιπόν, θα πρέπει να τον υγράνει τον αέρα. Θα πρέπει να του δώσει δυνατότητα να έχει μια υγρασία για να μπορέσει να περάσει πιο ομαλά μέσα μας. Μας δίνει την ικανότητα της όσπρησης. Καθώς επίσης λειτουργεί σαν μικρό ηχείο για να κάνει την αντίχυση της φωνής. Αν δοκιμάσουμε να μιλήσουμε με κλειστή μύτη, θα ακούσουμε έναν άλλο ήχο στη φωνή μας. Και φυσικά είπαμε για τον καθαρισμό του αέρα. Ωστόσο λοιπόν, κάποια στιγμή που μπορεί αυτό το σημαντικό όργανο που είναι η μύτη, αν φλεγμένη, δηλαδή αν υπάρχει μια ουσιαστικά φλεγμονή μέσα της, τότε θα αποκτήσουν κάποια συμπτώματα που είναι αυτά της ρινίτιδας. Ό,τι τελειώνει σε ήτιδα σημαίνει ότι υποδηλώνει μια φλεγμονή. Έτσι που λέμε σκολικοειδίτιδα, έτσι ουσιαστικά είναι και ρινίτιδα. Που θα έχουμε βέβαια κάποια συμπτώματα, τα οποία τι θα είναι, φτερνίσματα, καταρροή, μπούκωμα που θα έχουμε και φυσικά, εκτός από το μπούκωμα λέγεται και ελληνική συμπόρευση, θα έχουμε και κρυσμό, φαγούρα. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι περισσότεροι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα κάνουν αυτήν εδώ την κίνηση, αυτή είναι, τρίβουν τη μύτη τους. Και γι' αυτό το λόγο αυτό έχει ονομαστεί σαν αλλεργικός χαιρετισμός. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα βέβαια εξαρτάται και από τη μύτη. Θυμάμαι όταν άκουγα τον Χάρι Κλίν που έλεγε, που έχει έτσι μια ιδιαίτερη μύτη, ότι αναρωτιόταν γιατί ουσιαστικά έχει τέτοιου είδους μύτης και λέει ο ίδιος ότι άκουσε τον Θεό που μοίραζε μύτες και αυτός άκουσε πίτες, οπότε πάει κλίμα δικούμε σουβλάκι. Όταν λοιπόν φτάσουμε εμείς να κουβεντιάσουμε για αυτή τη φλεγμονή της μύτης που είναι ειρηνίτιδα, τότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πολλές φορές μπορεί να πάρει πρόβλημα λόγημα. Πόσοι δεν έχουν περάσει μια ιωσούλα, ευθενίζεται 2-3 μέρες, εντάξει, οκ, και τι έγινε. Όταν όμως αυτό το πράγμα παραμένει πάνω από τις 2 ημέρες και είναι συνεχόμενες και περισσότερο από μία ώρα, τότε θα πρέπει λιγάκι να το σκεφτούμε περισσότερο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ακόμη περισσότερο, όπως το φουκαρά αυτό που βλέπουμε εκεί δεξιά, όπου θα μπορούσε να έχει συμπτώματα τα οποία να είναι αλλεργικής αιτιολογίας. Δηλαδή να έχουμε μια αλλεργική ρινίτιδα. Οπλώς σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα θα εμφανίζονται όταν έρχεται σε μια όχι απαραίτητα επαφή, αλλά έκθεση. Επαφή σημαίνει να πάρω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα τη γάτα και την πάρω εγώ στο πρόσωπό μου. Η έκθεση σημαίνει ότι το επιθήλιο, η πρωτεΐνη, δηλαδή το αλλεργιογόνο της γάτας, εμπεριέχεται στον αέρα εδώ μέσα. Και για να πούμε του στραβού το δίκιο, θα σας αναφέρω κάτι πολύ απλό. Στη Σουηδία είχε γίνει μια μελέτη όπου έγινε σε περιφωνηπιακούς σταθμούς. Έτσι. Σε παιδάκια δηλαδή λίγο μικρότερα σε σχέση με το δημοτικό σχολείο που έρχονται εδώ. Πήραν λοιπόν και μετρήσανε ένα τετραγωνικό μέτρο τι περιέχει αυτή η σκόνη από κάτω από το πάτωμα και δεν είναι βρωμιάριδες, έτσι. Μετρήσαν λοιπόν την περιεκτικότητα της σκόνης. Τι έχει μέσα αυτή. Και είδαν τις αναλογίες. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι στο 35% της σκόνης που υπήρχε εκεί μέσα είχε μέσα επιθήλιο γάτας, αλλεργιογόνο γάτας. Και να σημειώσω ότι οι γάτες απαγορεύονται στους περιφωνηπιακούς στάθμους στη Σουηδία. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι τόσο ισχυρό το αλλεργιογόνο της γάτας, αυτή η ουσία, όπου τα παιδιά που παίζανε στο σπίτι τους με τη γάτα που είχαν, κουβαλούσαν στα ρούχα τους το αλλεργιογόνο, το οποίο το μεταφέραν στο σχολείο τους, στο παιδικό σταθμό, και αυτό ουσιαστικά έπεφτε μετά στο πάτωμα, ήταν σε τέτοιο βαθμό που να είναι το 35% της σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόσο κάποια πράγματα που δεν τα βλέπουμε με κοινό οφθαλμό και γι' αυτό πλέον έχουμε αρχίσει και έχουμε τρομακτικές ανακαλύψεις και αλλεπάλληλες τα τελευταία χρόνια όπου έχει η τεχνολογία που πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο που μας βοηθάει και εμάς και δυσκολούμε και εμείς καλύτερα, να αναγνωρίζουμε καινούργια πράγματα. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το γεγονός να ανακαλύψουμε την έκθεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγο ένα χρονικό διάστημα, πότε ήταν, νομίζω πέρσι, ακούγαμε όλοι για τον έφεσο από τη Σαχάρα και τη σκόνη που έχει έρθει και έχει καλύψει και ακόμη πιο παλιά, πριν από μερικά χρόνια, που μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο ότι ούτε καν τα αεροπλάνα δεν μπορούσαν να απογειωθούν. Από τι, από τη σκόνη από τη Σαχάρα. Που την άμμο αυτή τη σκόνη, τον κόκο, τον βλέπουμε με γυμνό μάτι.
Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει διασχίσει τη Μεσόγειο αυτή η σκόνη, έχει περάσει την Κρήτη, τις Κυκλάδες, όλα αυτά, και ανηφορεί και φτάνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν πρόβλημα, δεν μπορούσαν να βοηθούν τα αεροπλάνα. Φανταστείτε λοιπόν οι γύροι, οι τακάρια της σκόνης, που έχουν μία διάμετρο, δηλαδή ένα μέγεθος, το οποίο είναι 4 χιλιοστά έως 6 χιλιοστά από αυτόν τον κόκκο, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν. Οπότε, το γεγονός ότι κάποιος είναι αλλεργικός στον ανθό της ελιάς, δεν χρειάζεται να έχει την ελιά μπροστά στο σπίτι του. Μπορεί να είναι στην Καλαμάτα η ελιά. Φυσικά δεν είναι μία, έτσι, ελιά. Μιλάμε για ένα δάσος, έτσι. Το οποίο όμως αυτό θα μεταφέρει μέσω ενός νέφους όλο αυτό, όλη αυτή την ποσότητα και θα φτάσει μέχρι και Θεσσαλονίκη και όπου αλλού θέλετε. Οπότε, όσον αφορά τώρα την αλλεργική ενίκητα, μπορούμε να έχουμε μία αυτό που λέγαμε παλιότερα την εποχική, η νεότερη πλέον την ονοματίζουμε διαλύπουσα, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουν κάποια διαλύματα, έχουμε μονάχα, ξέρω εγώ, από τον Απρίλιο ως τον Μάιο. Ή ας πούμε μπορεί να είναι η επίμονη, αυτό που παλιότερα λέγανε οι παλιότεροι αλλεργολόγοι και ορειλά, την ολοετή, που βαστάει όλο τον χρόνο. Αυτό έχει να κάνει με το σε τι είμαστε αλλεργικοί. Αν κάποιος είναι αλλεργικός στον ανθό της ελιάς, θα εμφανίσει τα συμπτώματα μόνο το Μάιο. Αν έχει αλλεργία στα γρασίδια ή στο πεπλικάκι, θα εμφανίσει Μάιο-Απρίλιο-Μάιο. Αν έχει αλλεργία στα αγκάρια της σκόνης, που τη σκόνη την έχουμε όλο τον χρόνο, τότε θα είναι όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με τον χρονικό προσδιορισμό της αλλεργικής ενίκητας. Πώς θα γίνει η διάγνωση? Η διάγνωση μπορεί να γίνεται με τα λεγόμενα δερματικά τεστ, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που σας είπα προηγουμένως στα πάτς. Είναι τα τσιμπήματα τα λεγόμενα που λέμε, που κάνουμε γύρω στις 40 με 50 ουσίες στα χέρια και μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά έχουμε διάγνωση και βρίσκουμε ακριβώς τι είναι αυτό που μας πειράζει. Το τι θα κάνουμε σαν τεστ είναι προκαθορισμένο, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, τα οποίες δεν τις λέω μόνο Λούρβας, αυτός είμαι εγώ. Τις λέω και εγώ, γιατί τις έχω κάνει copy-paste από αυτά που λέγανε οι δάσκαλοί μου και αυτά που λένε όλοι οι σύγχρονοι επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη, γιατί υπάρχουν πλέον οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Λοιπόν, και φυσικά και οι αμερικάνικες, οι οποίες είναι οι ίδιες με τις δικές μας. Εκεί που διαφωνούμε λιγάκι είναι στη θεραπεία, που όσο να σας φανεί παράξενο, στην Αμερική είναι αρκετά χρόνια πίσω από την Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να βρούμε, okay, έχουμε την αλλεργική μας ενίκητα. Το καταλάβαμε για θέμα αυτό. Τι θα κάνω? Ο σκοπός είναι πλέον να βρω τι είναι αυτό που με ενοχλεί. Και αυτό γιατί. Ακολούθως, αυτό που μπορεί να κάνω εγώ είναι ενδεχομένως να πάρω κάποια φάρμακα και να μου καλύψουν τα συμπτώματα. Κάποιο χαπάκι, κάποιο σπρέι, το οποίο θα μπορούσα ενδεχομένως να το χρησιμοποιώ και να μου τα εξαλείφει τα συμπτώματα και έχουν πραγματικά πολύ δυνατά φάρμακα με πολύ καλή ανοχή, τα οποία μπορούμε μέσα σε 24 ώρες να μην έχετε σχεδόν τίποτα. Και 48 να μην έχετε πραγματικά τίποτα. Αλλά αυτά είναι με φάρμακα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι αν ξέρω ότι με πειράζει, ας πούμε, για παράδειγμα, η γάτα, ενδεχομένως πετά τη γάτα από το παράθυρο. Αν ενδεχομένως. Εκεί πέρα υπάρχει το εξής δίλημα. Ή δεν πάμε εμείς να τον σκεφτούμε, ή πετάμε και αυτόν το παράθυρο. Φυσικά υπάρχει και τρίτη επιλογή. Να πάμε ντυμένοι έτσι. Απόκρισε έρχονται. Νομίζω θα μπορούσαμε. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι και αυτό. Τρεις επιλογές έδωσα. Διαλέξτε και πάτε, όποια θέλετε. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνουμε αποφυγή αλλεργιογόνων. Και αυτό κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός έχω εγώ ένα σκύλο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει, παίζω εγώ μικρό μαζί του. Αλλά πλέον ανακαλύπτω ότι είμαι αλλεργικό. Άρα λοιπόν θα κληθώ ή με τον αποκλειστό. Έτσι. Και γι' αυτό βλέπω τα δασκυλάκια στους δρόμους. Όχι επειδή ήταν η φυσική κατοχή του. Για άλλου λόγου θα έχουν παρατήσει. Οπότε λοιπόν ή διώχνω εγώ το σκύλο ή θα πρέπει να μπω σε μια διαδικασία που λέγεται απευαισθητοποίηση ή αλλιώς ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία ή απευαισθητοποίηση που μπορεί να γίνει είτε με ενέσεις που γίνεται υποδόρια, γίνεται εδώ στο μπράτσο ή μπορεί να γίνει με σταγόνηση κάποια και μπορεί να γίνει από το στόμα, υπογλώσσια. Και σε αυτό θα δώσω λίγο παραπάνω βάρος γιατί πραγματικά είναι η μοναδική λύση για την αλλεργική ρινίτιδα και το άσθημα ακολούθως. Είναι η μοναδική αιτιολογική θεραπεία. Δηλαδή, θεραπεύω εγώ το αίτιο, όχι το σύμπτωμα. Αν έχω εγώ μια βάρκα, η οποία εγώ βρίσκομαι μέσα στη μέση του πελάγους και έχει μια τρύπα στο κέντρο και βάζει νερό, υπάρχει λογική να βρω ένα κουβά, να πάρω ξέρω τη μάσκα ή τη κούφτα μου και να αρχίσω να πετάω το νερό έξω, έρχομαι τώρα στο κουράσι το χέρι μου, φυσικά θα βουλιάξω. Υπάρχει και άλλη λογική, να πάρω το δάχτυλο ή να βάλω ένα φελό και να κλείσω την τρύπα.
Οπότε εκεί πέρα μπορώ με την ησυχία μου να βγάλω το νερό έξω για να δεν πειράζεται, μπορεί να πάω όλα τα πόδια μου και να κουνάω και τα δάχτυλά μου μέσα στο λίγο νερό που θα έχει μέσα στην βάρκα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να θεραπεύουμε το αίτιο. Και αυτό πώς γίνεται. Αν εγώ βρω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, πειράζει το επιθύλιο, το αλλεργιογόνο που λέγαμε προηγουμένως του σκύλου, ή αν θέλετε τη γύρη, τη σκόνη, τότε ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα να χορηγούμε σταδιακά αυξανόμενη ποσότητα από αυτό που μας ενοχλεί, μέχρι εκείνο το σημείο που ο οργανισμός μας πλέον θα συνηθίσει αυτή την ουσία και πλέον θα εξοικειωθεί. Και παράλληλα, για να αυτό που λέμε συνηθίσει, είναι ότι δημιουργείται ένας παράπλευρος δρόμος από την έλευση των υψηλών, όπου είναι μέσα από κάποια κύτταρα που ονομάζονται ρυθμιστικά και ρυθμίζουν αυτό το ελάττωμα, αυτό το πρόβλημα. Και το μας επαναφέρουν ξανά στα ίσα μας, να το πούμε πιο στην απλοϊκή ή τέλος πάντων στην πρωτινή κατάσταση. Μας αναγυρίζουν λοιπόν στο γεγονός, στην ικανότητα να έχει ο οργανισμός μας πάλι ξανά την ποιότητα ζωής που του αξίζει και αυτή που θα μπορούσε να έχει εξ αρχής. Πώς γίνεται? Γίνεται ουσιαστικά με δύο τρόπους. Είτε με ενέσεις στον αλλεργιολόγο, είτε και μόνοι σας στο σπίτι. Με σταγόνες ή χάπια. Αυτό εξατομικεύεται και εξαρτάται και από την περίπτωση, αναλόγως δηλαδή το πώς, σε τι είναι καθένας αλλεργικός, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά και με τις συνήθειες του κάθε ένα ασθενή. Ωραία. Οι κατευθυντήριες οδηγίες, η κυρία ρώτησε για πόσο χρονικό διάστημα γίνεται η απευαισθητοποίηση. Γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες από 3 έως 5 χρόνια. Τα αποτελέσματά της φαίνονται μετά τον πρώτο χρόνο. Και να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Αν εμείς έχουμε μια αποχική αλλεργική δίδα που είναι τον Μάιο, αν εμείς ξεκινήσουμε τον Ιούλιο, λέω για παράδειγμα, λογικά θα πρέπει να περιμένουμε τον χρόνο τον Μάιο για να δούμε αν έχει μια αλλεργία ή όχι. Άρα λοιπόν, χοντρικά περιμένουμε ένα χρόνο για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά της. Και το γεγονός, αν α πούμε του χρόνου, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι γιατρέ μου, την έκανα εγώ ένα χρόνο και μου φανταστικά, από χρόνο δεν έχω τίποτα. Ήθελα να μην τη σταματήσω και μου λέει να φτάσω όχι μόνο 3, αλλά έως 5 χρόνια. Το θέμα είναι εκεί πέρα ότι όσο περισσότερα χρόνια κανείς την ακολουθήσει, τόσο περισσότερο σταθεροποιεί το καλό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα θα παραμείνει μεταγενέστερα. Άρα κάποιος που θα κάνει ένα χρόνο, ενδεχομένως μετά από 1,5 χρόνο να ξανά έχει συμπτώματα. Αν το κάνει για 5 χρόνια, μπορεί να καλύψει και όλη τη ζωή. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Και αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, τι συμφέρει? Να κάνω ένα χρόνο και μετά από 2 χρόνια να ξαναέχω, και με 30 χρονών δεν συμφέρει, γιατί τότε βγαίνει να κάνω για 20 χρόνια. Αν όμως κάνω εγώ για 5 χρόνια και καθαρίσω για όλη την υπόλοιπη ζωή, μάλλον εκεί πέρα, στο cost effectiveness, στη ζυγαριά αυτή είναι το τι συμφέρει, τι συμφέρει περισσότερο αυτό. Να ρωτήσω στο τέλος ερωτήσεις ή τώρα? Ωραία, να τις σημειώσετε τότε αν έχετε την καλοσύνη για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, μύθος πραγματικότητα, είναι φυσιολογικό να έχουμε τα φτερνίσματα το οποίο θα ξυπνήσουμε? Όχι, δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε φτερνίσματα το οποίο θα ξυπνήσουμε. Δεν πρέπει. Και τι να ξυπνάμε το πρωί να φτερνιζόμαστε? Ή ας πούμε εξωγαντίστηκα να έχουμε βήκα. Αν είναι μια συνήθεια, που πλέον μάλλον έχει γίνει συνήθεια, είναι γιατί κάτι συμβαίνει και έχουμε φτερνίσματα ή έχουμε καταρροή ή έχουμε βουλωμένη μύτη. Δεν πρέπει να τα έχουμε αυτά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε, είναι φυσιολογικό να ξυπνάω το πρωί και να έχουμε μια μούρη κόκκινη? Όχι. Θα πρέπει να είναι καλά. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί το πρωί, όπως επίσης και το σούρπο, έχουμε τη μεγαλύτερη ανθοφορία. Έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή χειρεόκοπων στην ατμόσφαιρα. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα συμπτώματα να εμφανίζονται σε αυτές τις ώρες, γιατί έχουμε αντίστοιχα και τη μεγαλύτερη ποσότητα αλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα. Αυτό βέβαια έχει και ένα άλλο πράγμα, γιατί την οικονομία του χώρου δεν το έχω δείξει, έχει να κάνει με το λεγόμενο κυρκάδιο κύκλο. Όχι καρκάδιο, κυρκάδιο, έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε κάποια όργανα μέσα μας που λέγονται επινεφρίδια. Και αυτά παράγουν μια ουσία, μια ορμόνη που ονομάζεται κορτιζόλη. Αυτή η ορμόνη, αυτή η κορτιζόλη, μέσα στη διάρκεια του 24ωρου παράγεται και σταματάει να παράγεται. Κάνει κάποιες διακοπές μέσα στη διάρκεια της ημέρας ή για την ακρίβεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ λοιπόν 12 και 6 το πρωί αναπαύονται τα επινεφρίδια, πάβει να παράγεται η κορτιζόλη και γι' αυτό τα περισσότερα αλλεργικά συμπτώματα και όχι μόνο, ακόμη και τα καρδιακιακά, σημαίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί πάβει η θετική επιρροή που έχει αυτή η ορμόνη. Και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα συσχετίσουμε. Άρα λοιπόν,
Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε την αλλεργική ειρηνίτιδα. Η απάντηση είναι ναι, πράγματι. Μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Με την απευαισθητοποίηση, την ανοσοθεραπεία ή με ένα καλό ξεμάρτισμα. Αυτό. Τέσσερις φορές σε απευαισθητοποιώ, και πάει καλά. Τραπέζα που είναι δεύτερη, τι είναι. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε. Όχι, δεν έχει τόσο. Παραπάνω. Λοιπόν, η εξέλιξη της αλλεργικής ρινίτιδας. Να σημειώσουμε κάτι. Έχουμε τη μύτη και είπα προηγουμένως ότι φιλτράρει τον αέρα και ο αέρας αυτός που θα περάσει από τη μύτη μας και οφείλει να περνάει από τη μύτη μας καταλήγει μετά στο ρινοφάριγγα, εδώ πάνω από τη γραβάτα, αρχίδος, ακολουθεί τη λογική της γραβάτας, πάει στην τραχεία και πουλεί στους πνεύμονες. Δεν πάμε παρακάτω έτσι. Λοιπόν, φτάνει στους πνεύμονες. Εκεί λοιπόν, αν εμείς δεν έχουμε αντιμετωπίσει την αλλεργική ρινίτιδα, το έχουμε αφήσει κι άλλοι. Λες, εντάξει, έχω διατεθερμίσματα, εντάξει, έχω και λίγο βουλωμένη μύτη 3 μήνες το χρόνο, δεν αναπνέω κιόλα καλά από τη μύτη, είναι βουλωμένη, δεν έχω όσπριση, εντάξει, δεν βαριέσαι καλά, είμαι μια χαρά. Κάποια στιγμή αυτό θα επεκταθεί. Δεν θα μείνει έτσι. Θα επεκταθεί και προς τα κάτω, προς τους πνεύμονες. Είναι ένας αεραγωγός, όπως λέγεται. Είναι δηλαδή ενωμένα αυτά και αλληλένδετα μεταξύ τους. Αν εμένα μου πατήσεις το πόδι, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μου πατάς το κεφάλι, δεν θα αντιληφθώ εγώ τον πόνο. Μια χαρά θα το πατήσω και πιθανόν έτσι θα αντιμετωπίσει μετά και το δεξί μου κροσέ. Αν μου έχεις πατήσει, γιατί το ήθελες. Έτσι λοιπόν, το επόμενο βήμα μετά τη ρινίτιδα θα είναι η δημιουργία ενδεχομένως του άστματος. Και είναι η επέκταση αυτής της φλεγμονής από τη μύτη που μπορεί να συμβεί μέσα στους πνεύμονες ή πιο σωστά, αν θέλουμε, στους αεραγωγούς, όπου είναι οι βρόγχοι και τα παρακλάδια αυτών, που είναι η προέκταση του ρινοφάριγγα, της τραχείας και είναι αυτό ένα δίκτυο από ειδικούς σωλήνες που διαχέεται μέσα στους πνεύμονες και φτάνει μέχρι εκεί ο αέρας. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάρουν μέρος πάρα πολλά συστατικά, αντισώματα, κύτταρα και άλλα κυταρικά στοιχεία, τα οποία όλα αυτά φτιάχνουν ένα κοκτέιλ, το οποίο μεσολαβούν τη δημιουργία του άσθματος. Και είναι μια χρόνια φλεγμονή που καθορίζεται από δύο λέξεις. Την βροχική υπεραντιδραστικότητα. Όπως οι πυρήνες φωτιάς 17 Νοέμβρη και όλα αυτά, αντίστοιχα και στους πνεύμονες, δημιουργείται μια υπερευαισθησία, η οποία όταν έχουμε αυτή τη δημιουργία του άσθματος, έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε κάποια εξωτερικά ερεθίσματα, στο να αντιδράσουν και να κάνουν βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, την αίσθηση του βάρους, ότι πνιγόμαστε εδώ πέρα, είναι σαν να σας βάλουν ένα κουβά με νερό εδώ πέρα, κάπως έτσι το νιώθουμε, και πλέον έχουμε αυτό που λένε συρρυγμό, ένα σφύριγμα, αυτό που λένε κάποιοι, έχω γατάκια. Γατάκια δεν έχετε εκεί πέρα, ούτε σκυλάκια, ούτε αυτά που είναι στο στατικό πάρκο. Εκεί αυτό που έχετε είναι βρόμπους που υποφέρουν και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να το δείτε. Άρα λοιπόν μπορεί να διηγηθούμε σε αυτά τα συμπτώματα και συμβαίνουν κυρίως για τους ίδιους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, το κεκάδιο, κύκλο, εμφάνιση αλλεργιογόνων το πρωί ή το σούρπο, κυρίως επιδεινώνονται τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι όταν πάρουν ένα σπρέι, ένα πρωτοδιαστατικό, πάλι δεν θα αναφερθώ σε εμπορική ονομασία, αλλά περισσότεροι γνωρίζουμε, φαντάζομαι, για κάποια σπρέι που χρησιμοποιούμε και μετά από 15 λεπτά το πολύ έχουν περάσει όλα τα συμπτώματα. Αυτό πλέον έχουμε και διάγνωση. Δεν χρειάζεται καν να κάνετε το επόμενο στάδιο που θα ήταν η σπυρομέτρηση. Γιατί ήδη ουσιαστικά θα το γνωρίζουμε από το γεγονός ότι εφόσον έχετε πάρει αυτό το σπρέι και σας έχει κάνει καλό, λογικά υπήρχε αυτή η βροχική υπεραντιδραστικότητα. Αν θέλετε να τα μαζέψουν. Δεν ακούμε. Να καταθέσουμε λιγάκι όλα στο τέλος. Υπάρχουν 300 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως είναι και στην αίθουσα εδώ. Ναι, και εσείς είστε μέσα στους 300. Λεωνίδα. Υπάρχουν λοιπόν 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή που πάσουν από βροχικό άσθμα. Και λόγω του γεγονότος που λέγαμε προηγουμένως, με τον δυτικό τρόπο ζωής, τα αλλεργιογόνα στην ατμόσφαιρα, τα μικροσωματίδια, τη μόλυνση, θα γίνουμε το 2025, κοντεύουμε δηλαδή, άλλα 100 εκατομμύρια άτομα θα προσθεθούν. Άρα δηλαδή μια αύξηση 33%. Είναι φοβερό.
μέσα σε 12 χρόνια να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Και είναι και περίπου 240.000 συνάνθρωποι μας που κάθε χρόνο δυστυχώς θα φύγουν ακριβώς από αυτό. Και ενδεχομένως, φανταστείτε τώρα, γυρίστε λίγο πίσω. Αν αυτοί οι άνθρωποι βάζανε μια απλή εντατική κρέμα ενδεχομένως όταν ήταν παιδάκια, πιθανώς να ζούσαν. Ακούγεται παράλογο, ακούγεται φοβερό. Ναι, είναι σημερινά δεδομένα. Μπορούμε να αλλάξουμε εμείς την πορεία της ζωής μας. Πότε? Από τον καιρό που γεννιόμαστε. Γιατί από τότε ξεκινάει ουσιαστικά το αλυσβερίσι, η συναλλαγή, αν θέλετε, με το εξωτερικό μας περιβάλλον. Γιατί ό,τι ήταν από DNA, το οποίο θα πούμε και αμέσως μετά, έχει γίνει. Όταν πάρουμε από τα γονίδια μας, τα έχουμε πάρει. Το πώς εμείς θα το κάνουμε να συναλλαγούμε με το περιβάλλον μας, εξαρτάται από εμάς. Και φυσικά αυτό έχει και οικονομικές επιπτώσεις, έτσι, βλέπετε, τρόικα. Το κόστος του άσθματος αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέρχεται στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Που όλα αυτά, κάθε χρόνο, θα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο και αν μιλήσουμε για το 2025, υπολογίστε ένα 33% επιπλέον. Πώς κάνουμε τη διάγνωση του άσθματος? Πολύ εύκολα με το σπρέι που είπαμε προηγουμένως ή με αντίστοιχα σπρέι, βλέπετε ότι σταματάνε τα συμπτώματα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε ένα καλό ιστορικό. Να δούμε ότι όντως έχει αυτά τα συμπτώματα. Κάποιος ο οποίος έχει δίχα, δύσμια, σφύριγμα, αυτό το σύριγμα, ήδη έχουμε εμείς στο μυαλό μας, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντί μας. Θυμάμαι εγώ τους δασκάλους στο πανεπιστήμιο, όπου έλεγε ότι όταν μπαίνει ο ασθενής μέσα, θα πρέπει ήδη κατά 50% να ξέρεις από τι πας. Από τον τρόπο που θα μπει, από τον τρόπο που θα αναπνέει, καθώς επίσης και από το προσωπείο του. Είπα προηγουμένως για τον αλλεργικό χαιρετισμό. Όταν ήδη κάθεσαι στην καρέκλα και τον βλέπεις να κάνει έτσι, ήδη εσύ ξέρεις ότι πιθανόν έχει αλλεργική ρινίτιδα. Και υπάρχουν και άλλα σημάδια, βέβαια τα οποία δεν σας τα αποκαλύψω. Θα πάει να τις πανεπιστήμιο. Εντάξει, θα σας δώσω μια σημειώση. Λοιπόν, το επόμενο βήμα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να κάνει στον πνευμονολόγο σας, μπορεί να κάνει στον αλλεργολόγο σας, είναι η σπυρομέτρηση. Όπου μετράμε ουσιαστικά τις αναπνευστικές, την αναπνευστική μας λειτουργία. Μετράμε δηλαδή πόσος αέρας μπορεί να μπαινοβγεί στους πνεύμονές μας και να μας δώσει ουσιαστικά δεδομένα μέσω κάποιων μαθηματικών μοντέλων που υπάρχουν στο σύστημα μέσα στον υπολογιστή μας, να μας δώσει ουσιαστικά διαγράμματα όπως κάνουμε την κάρτα καυσαερίων, έτσι, και να μας δώσει τιμές και να μας δώσει εικόνα για βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν μέσα στους πνεύμονές μας αρκετά χρόνια πριν φτάσουν να έχουν απεικόνιση οπτική σε μια ακτινογραφία θώρακος. Οπότε λοιπόν, κάτι το οποίο είναι μη παρεμβατικό, βλέπετε μια κοπέλα η οποία απλά τι κάνει, φυσάει σε ένα πιστόμιο. Τίποτα άλλο, ούτε ακτινοβολία, ούτε τίποτα. Και μας δείχνει ουσιαστικά όλη την πνευμονική λειτουργία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και πλέον ένα, όχι απλά όπλο, ένα εργαλείο στα χέρια μας σήμερα για την αντιμετώπιση κυρίως του άσθματος. Γιατί σημαίνει αυτό και για τη χρόνια φρακτή πνευμονοπάθεια και για άλλες παθήσεις που ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι άλλοι να σας μιλήσουν στο μέλλον ή να σας έχουν μιλήσει. Εφόσον βρούμε άσθμα, θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι αλλεργικό ή όχι. Και εκεί πέρα ξαναγυρίζουμε πάλι στο γεγονός που είπαμε και προηγουμένως την αλλεργική ρινίτιδα για να δούμε αν ουσιαστικά μπορούμε να βρούμε ένα αίτιο και ακολούθως να ακολουθήσουμε κάποιες στρατηγικές θεραπείες όπως είναι η ανοσοθεραπεία ή η απευαισθητοποίηση που είπαμε και για να γίνει αυτό κάνουμε είτε αιματολογικά είτε δερματικά τεστ για να δούμε σε τι είμαστε αλλεργικοί ή να το αποφύγουμε αν μπορούμε. Η θεραπεία για το άσθμα είναι φυσικά το πρώτο πράγμα είναι τα βροχοδιασταλτικά. Μπορεί να τα ακούσετε και σαν β2 διαγέρδες, που έχουν ακούσει πάρα πολλές ονομασίες. Είναι κάποια σπρέι τα οποία χρησιμοποιούμε και είχαν μια τρελή εμφάνιση στη δεκαετία του 80, όπου στις ταινίες όλοι βλέπαμε ότι βγάζανε ένα σπρέι από την τσέπη τους, κάνανε φυσφύς και ξαναβάζανε μετά από 2 ώρες κανά φυσφύς. Ήταν αυτά που λέμε βροχοδιασταλτικά βραχίας δράσεως. Δηλαδή, διαρκή δράση τους για βραχή χρονικό διάστημα, για περίπου 2 ώρες. Σήμερα πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουμε στην βαρέδρα μας βροχοδιασταλτικά που διαρκούν μέχρι και 12 ώρες και μέσα στο 2015 θα έρθει στην Ελλάδα και ένα άλλο το οποίο διαρκεί 24 ώρες. Εκτός από αυτό φυσικά χρησιμοποιούμε και κάποια άλλα σπρέι, κυρίως κορτιζονούχα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αντισταμινικά ή πάλι δεν θα αναφερθώ, αν και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, θα αναφερθώ σαν αντιλευκοτριένιο ότι είναι. Είναι ουσιαστικά είτε σε φακελίες που το παίρνουμε, είτε σε χαπάκι,
Και αυτό ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον όπλο, το οποίο κυρίως για να είμαστε ειλικρινείς, το δίνουμε σε μικρά παιδάκια, για να είμαστε ειλικρινείς, μπράβο, το οποίο και αυτό είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Αυτά είναι κυρίως όμως φάρμακα, για να καλύπτουν, προσέξτε, καλύπτουν τα συμπτώματα. Δεν είναι η αιτιολογική θεραπεία. Φυσικά, αυτά κάνουν και για άλλες περιπτώσεις, το αιτιολογικού άσματος, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και σε μία βροχίτιδα μπορεί να μας κάνουν να τα αντιμετωπίσουμε με αυτή την αγωγή. Αλλά είναι φαρμακευτική αγωγή. Από εκεί και πέρα υπάρχει η λεγόμενη απευαισθητοποίηση, δηλαδή η λύση του αιτίου με την χορήγηση σταδιακά αυξανόμενης ποσότητας, όπως είπαμε και προηγουμένως, ή εδώ πέρα πλέον εμπλέκεται και ένα άλλο πράγμα, η anti-IgE. Δηλαδή, υπάρχει και ένα άλλο μόριο, υπάρχει άλλο ένα φάρμακο, το οποίο πάει και δεσμεύει αυτή την IgE που είπαμε στην αρχή, τη δεσμεύει με αποτέλεσμα να σταματάει πολύ γρήγορα τα συμπτώματα. Φτάνουμε δηλαδή μέσα σε περίπου ένα τετράμινο να έχουμε μια βελτίωση της τάξης του 70%. Αυτό βέβαια όμως είναι μόνο ενέσιο. Άρα ουσιαστικά αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθούμε και για το άσθημα. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι λίγο μύθο ή πραγματικότητα. Είναι φυσιολογικό κάποιος, όπως είπαμε προηγουμένως, στα φτερνίσματα το πρωί, να φύγει όταν αθλείται ή το βράδυ όταν ξαπλώνει? Ακριβώς. Δεν πρέπει ούτε να μπήκουμε όταν αθλούμαστε, και αυτό το λέω γιατί είχα τη μεγάλη χαρά και ευτυχία και τιμή βέβαια, να είμαι εγώ αλλεργολόγος της ομάδας που εξετάσαμε τους αθλητές που ήταν στην Ολυμπιάδα. Και πριν και μετά. Βγάλαμε λαμπράκια. Βρήκαμε τους μαθητές οι οποίοι ενδεχομένως, αν δεν πέραν αυτή την αγωγή, δεν είχαν τις επιδόσεις ακολούθησης αυτές που κάνανε. Γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος όταν έχει ρινίτιδα ή άσθημα ή μια αλλεργία ή ένα πρόβλημα, με αυτό το πράγμα πρέπει να μάθει να ζει και να τιμωρείται. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε να έχει μια ποιότητα ζωής στο 100%, να πάρει την κατάλληλη αγωγή και να έχει την ικανότητα να αποδώσει τις ικανότητές του στο έπαθλο. Και ουσιαστικά, όταν κάποιος αθλείται, δεν θα του πούμε σταμάτα να αθλείσαι γιατί έχεις άσθημα. Αντιθέτως, θα τον παροτρύνουμε να συνεχίσει να αθλείται, να κάνει το άθλημα αυτό που θέλει, να φτάσει και στον πρωταθλητισμό, αν μπορεί, με τις ευχές μας, αλλά και με τη βοήθειά μας. Για να του δώσουμε εμείς, να του καλύψουμε το έλλειμμα αυτό που του δημιουργεί η αλλεργία του. Και ουσιαστικά, για να γυρίσω στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι ότι οι πνεύμονες στην άσκηση δουλεύουν πιο εντατικά και όταν ουσιαστικά έχουν το άσθημα, δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε και εκεί πέρα είναι πιο εύκολο να φανούν τα προβλήματα. Και να έχουμε λοιπόν τα πρώιμα σημάδια του άσθηματος. Άρα, δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μια φυσιολογική ζωή και τον βλέπει ότι δεν πάει και κάνει τζόγκινγκ, τότε ξεκινάει να βύχει, είναι ουσιαστικά γιατί εκεί πέρα ζωρίζει λίγο παραπάνω τον εαυτό του και εκείνο που θα εμφανίσει τα συμπτώματα. Και επίσης, όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας, από κάτω έχουμε έναν αόρατο εχθρό. Είναι τα ακάρια της σκόνης. Τα ακάρια στα αγγλικά λέγονται mites. Γράφονται M-I-T-E-S. Μύτες. Με I, με γιώτα, αν θέλετε. Πατήστε στο Google, mites video, και δείτε το πρώτο βιντεάκι. Θα τους παραδιάσετε βέβαια, όταν δείτε ότι ουσιαστικά τι κρύβεται σε αυτό που τόσο χαριτωμένα αγκαλιάζεται και το μαξιλάρι σας. Έτσι. Έχει κάποια εκατομμύρια από αυτά τα ζωήφια μέσα σας, μέσα και στο μαξιλάρι και στα κρεβάτια μας. Αν ψάξετε λίγο ακόμη περισσότερο στο Google, θα βρείτε κάποιους που επειδή πουλάνε κάποια καλύματα, κάποια τέτοια, λένε ότι μέχρι 40% μπορεί να φτάσει να μειώσει την παρουσία των ακάριων. Όλα αυτά επίσης είναι μύθος. Δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Υπάρχουν κάποια σπρέι, τα οποία επίσης δεν κάνουν τίποτα. Εκτός από το γεγονός να σας επιβεβαιώσουν το βήχα, γιατί είναι και λίγο τοξικά. Άρα λοιπόν, το μοναδικό που θα μπορούσατε, μάλλον δύο πράγματα θα μπορούσατε να κάνετε. Το ένα ουσιαστικά είναι, ορίστε. Ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε αυτό που κάναμε παλιότερα, που βγάζαμε τα κουβέρτες στον ήλιο και είχαμε εκείνο το χαριτωμένο ξύλινο ή πλαστικό πράγμα και τα κοπανούσαμε όλα. Γιατί τα ακάρια της σκόνης σκοτώνονται στις χαμηλές θερμοκρασίες και στις υψηλές. Άρα λοιπόν δεν το βγάζουμε στον ήλιο και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα, από ήλιο άλλο τίποτα. Αν εξελίξετε μέρες, έτσι. Άρα λοιπόν το βγάζουμε έξω. Φυσικά θα πει ένα γιατρέ μου, εντάξει, θα βγάλω εγώ τώρα το στρώμα το οποίο είναι διπλό έξω κάθε εβδομάδα να αλλιάζεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Ωστόσο όμως, τις κουβέρτες του έθνου μπορούμε να τις κάνουμε. Να τις βγάζουμε δηλαδή έξω. Επίσης, υπάρχουν κάποιες ειδικές σκούπες με φίλτρα HEPA. Πώς λέμε HEPA, έτσι, καμία σχέση, αυτό γράφεται με HEPA.
Λοιπόν, αυτά έχουν τη δυνατότητα να είναι λίγο πιο πυκνά σε αφήθα και κατακρατούν τα αγκάρια. Αυτό είναι για τα χαλιά. Ωστόσο, όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κάποιος ο οποίος έχει. Γιατί δεν έχει νόημα να το αγγίξουμε και να πετάξουμε τα κρεβάτια του παράθυρο, τα χαλιά μας και τις μοτέλες μας. Έτσι, ψυχραιμία. Αυτός που έχει αλλεργία στα αγκάρια και έχει συμπτώματα, αυτός θα πρέπει λίγο να τροποποιήσει ουσιαστικά την εμφάνιση του σπιτιού του. Εντάξει. Οπότε λοιπόν. Για προληπτικούς λόγους θα έλεγα πως δεν θα ήταν τόσο καλό να το κάνουμε, δηλαδή να ξυλώσουμε μοκέτες, χαλιά και τέτοια. Θα έλεγα όμως ότι αν είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ μοκέτες από τοίχο σε τοίχο που δεν είναι φυσιολογικό γιατί δεν αναπνέει καθόλου το πάτωμα, θα προτιμούσα ένα μικρότερο χαλί. Χαλί όμως να βάλετε για να μπορείτε και εσείς να κάτσετε και να ζεσταίνεστε. Γιατί όπως και να είπα, θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ της αποστήρωσης καθώς επίσης και της καθημερινότητάς μας. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι για προληπτικούς λόγους θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε αυτό το πράγμα αυτό που θα σας παροτρύνω είναι ότι αν ας πούμε για παράδειγμα θα έλεγα να μην βγάλετε τη μοκέτα, μπορείτε να βρίσκετε ένα χαλί, αν δεν έχετε πρόβλημα, απλά να μείνετε 350 μπιμπελό σε σαλόνι με φωτογραφίες και όλα αυτά. Να είναι εύκολα στο να το καθαρίζετε το περιβάλλον εκείνο και να είναι σχετικά λιτό. Αυτοί ουσιαστικά οι πατιάτες που λέγανε γνωρίζαν και λιτά και τα κάνανε όλα λιτά είχαν λίγο δίκιο. Τότε δεν υπήρχαν και αλλεργίες βέβαια, ή ποιος δεν υπήρχαν αλλεργιολόγοι για να θυλιάζουν έξω. Οπότε λοιπόν η μία περίπτωση είναι ότι καθαρίζω λίγο το περιβάλλον μου και είπα ότι είτε ουσιαστικά λιάζω τα παπλώματα έξω, είτε πλένω σε υψηλές θερμοκρασίες το πλυντήριο ή αν αφορά τα παιδιά, επειδή έχουν λούτρινα, αυτά ή θα τα βάλετε στο πλυντήριο. Ή στην κατάψυξη. Η συμπηρία κάνει καλό. Τα βάζετε στην κατάψυξη για περίπου ένα 2-3 ώρο και σκοτώνονται όλα τα κάρια. Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν το αρκουδάκι κασάτο, αλλά προσέξτε τώρα έχουμε ένα ηλεκτρονικό μέσα με τις υπάρχοντες που έχουν διπλώματα. Το αλλεργικό άσμα θεραπεύεται, ναι. Με την νοσοθεραπεία και την αναπαντασταθμίση όπως και στη ρηρίδα μπορούμε πάλι να χτυπήσουμε το αίτιο και όχι απλά το σύμπτωμα και να έχουμε ουσιαστικά τη θεραπεία μας. Τροφική αλλεργία. Επέκταση και αυτό της ατοπικής δερματίτιδας. Ναι. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αντίδραση του οργανισμού μας σε διάφορες τροφές. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει τόσο με το να φάμε ένα φιστίκι ή να φάμε το αυγό. Όσες φορές δεν έχουμε δει στα παιδάκια πίνουν την πορτοκαλάδα που κινήσει γύρω το στοματάκι. Τρώνε τη ντομάτα και βγάζουν σπυράκια εδώ πέρα. Έτσι. Και μπορούμε να φτάσουμε και σε ακόμα πιο extreme καταστάσεις όπου τις έχουμε δει. Το έχω δει αυτό σε παιδικό σταθμό όπου παιδάκι με γνωστή αλλεργία στις φακές τρώει τις φακές. Το άλλο το παιδάκι το οποίο έχει. Συγγνώμη, παιδάκι το οποίο δεν έχει αλλεργίες φακές τρώει τις φακές που είχαν στο παιδικό. Και το διπλανό του παιδί το οποίο δεν έχει φάει φακές, έχει αλλεργία σε αυτές και επειδή πολύ απλά έπιασε τη χαρτοπιτσέτα του και σκουπίστηκε ή τον φίλησε τώρα το παιδάκι, να λιποθυμάει και να κάνει αναφυλακτική αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός που το έχουμε δει και αυτό, τηγανίζει ψάρια η κυρία Β στον δεύτερο όροφο και λιποθυμάει ο κύριος στον τέταρτο όροφο με γνωστή αλλεργία στο ψάρι. Είναι το γεγονός ότι η πρωτεΐνη μπορεί να μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα μέσω του αέρα και να φτάνει και να περνάει μέσα από τη μύτη νόμως και να κάνει από εκεί αντίδραση. Όπως επίσης, ορίστε, έτσι, μπορεί. Στο αεροπλάνο αυτό έχουμε κάνει και με γνωστή εταιρεία μεταφορών, αίτηση και έκκληση να αλλάξει το γεγονός ότι προσφέρει κάποια σακουλάκια με ξηρούς καρπούς, με πίνας, με φιστίκια, όπου μέσω ουσιαστικά του εσωτερικού κλιματισμού ανοίγει το σακουλάκι στην πρώτη θέση, ξέρω και ο άλλος στην τελευταία θέση, λιποθυμάει και με στην ξερός. Είμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων, υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Ωστόσο βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πράγματα που μπορεί να συμβούν γύρω μας και όσον αφορά από τις πιο συνηθισμένες τροφές είναι τα γαλακτοκομικά, το αυγό, τα ψάρια, γαρίδες, καπούλια, τα στρακόδερμα δηλαδή, κάποια λαχανικά και όσπρια, τα δημητριακά, το σουσάμι στην Ελλάδα, πρωτοπορία, επειδή εμείς το τρώμε αρκετά εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό δεν το έχουν τόσο. Είναι λίγο ιδιαιτερότητα της Ελλάδας και αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Καθώς επίσης και από τους ξηρούς καρπούς, ενώ το φιστίκι
Το αράπικο κυρίως το έχουν στην Αμερική λόγω του φυσικοβούτυρου που τρώνε. Εμείς περισσότερο έχουμε στο καρύδι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ουσιαστικά διαφοροποιήσεις όσον αφορά με το γεγονός. Έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Όχι, αυτό ήταν η υπενθύμηση. Η οποία δεν μπόρεσα να την ενεργοποιήσω νωρίτερα. Αλλά κυρίως είναι με τους ξηρούς καρπούς. Ωστόσο όμως δεν φτάνουν μόνο αυτό. Μπορεί να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε αλλεργία στο ψάρι. Υπάρχουν όμως και κρυφά αλλεργιογόνα που αυτά δεν μπορούμε τόσο εύκολα να τα γνωρίσουμε από τις κυρίως ετικέτες που μπορεί να είναι από ανεπαρκής η σήμανσή τους έως παραπλανητική. Το γεγονός που μπορεί να σας λέει, ξέρω εγώ, ο αλβουμίνη και δεν σας λέει αυγό, ενδεχομένως παραπλανή. Ή αντίστοιχα μπορεί να έχουμε εμείς η βιομηχανική παραγωγή, ξέρετε, δηλαδή λέει, εγώ παίρνω μια σοκολάτα γάλακτος. Έχω αλλεργία στο αμύγδαλο, εγώ παίρνω σοκολάτα γάλακτος, αν θέλετε σοκολάτα υγείας. Δεν έχω πάρει μια σοκολάτα που να περιέχει στους καρπούς. Όμως, αν πάμε στο εργοστάσιο και δούμε, όπως παράγονται οι σοκολάτες σε μια σοκολατοπίτα, υπάρχει ένας κυλιόμενος διάδρομος. Σε αυτόν τον διάδρομο πέφτουν οι σοκολάτες, πλάκες, και όταν ουσιαστικά έχουμε μια σειρά που φεύγει με φουντούκι, ακολουθεί ενδεχομένως αυτή με αμύγδαλο, ελπίζω να σας ανοίγω την όρεξη, η αμέσως επόμενη που θα ακολουθήσει ενδεχομένως μπορεί να είναι η σοκολάτα υγείας. Η πρώτη σοκολάτα που θα ακολουθήσει μπορεί όπως πέσει η σοκολάτα να έχει μείνει ένας ξηρός καρπός από την προηγούμενη, γιατί η απόσταση εκεί πέρα είναι εκατοστά, έτσι. Οπότε εμείς όταν θα ανοίξουμε τη σοκολάτα μας, να έχουμε πετύχει το τζόκερ, αυτήν ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα κάποιος ο οποίος έχει πάρει μια σοκολάτα υγείας, να φάει και το ξηρό καρπό που περιέχεται μέσα. Και γι' αυτόν τον λόγο περιέχουν μάλλον στο. Θα φτάσω αυτό που λέει, μπορεί να περιέχει ίχνη ζώων καρπών. Αυτό είναι η επιτυχία μας, με το γεγονός ότι τους αναγκάσαμε να το βάλουμε αυτό. Εντάξει. Ωστόσο όμως θα ήταν πολύ καλύτερα να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής, γιατί πολύ εύκολα βάζεις και προσθέτεις 15 γράμματα σε μία γραμματοσειρά. Θα ήταν προτιμότερο και πιο ασφαλές για όλο τον κόσμο να είχαν μία διαφορετική γραμμή παραγωγής και να μου παρέχει και εμένα την απλή σοκολάτα γάλακτος να την τρώω χωρίς πρόβλημα. Και όχι να πηγαίνω να ψάχνω την τάδε super duper wow σοκολάτα και να την πληρώνω και να τσουρμώ λεφτά. Εντάξει. Επίσης υπάρχουν γενετικά τροποποιημένες πηγές. Δηλαδή, πάω να κάνω εγώ το πιο απλό θα σας πω. Το ένα εμβόλιο, το MMR για την κλαρά και την παροτίδητα. Και φυσικά είναι ο φόβος και ο τρόμος των παιδιάτρων. Γιατί αυτό εκολάπτεται, η παραγωγή του δηλαδή, γίνεται μέσα σε ΟΑ, σε αυγά κότας. Κάποιο παιδάκι λοιπόν που έχει αλλεργία στο αυγό της κότας δεν μπορεί να πάει να κάνει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κρατήσουμε και εμείς μια ισορροπία στο γεγονός του ότι θα πρέπει να έχουμε όλες τις πληροφορίες στα χέρια μας για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε ασφαλείς. Και φυσικά έχουν και εισαγωγή καινούριων αλλεργιογόνων. Είπα προηγουμένως ότι με τη μεταφορά των ουσιών ανάμεσα στις χώρες έχουν πλέον αυξηθεί πάρα πολύ όλες αυτές οι ουσίες που πλέον έχουμε στη διάθεσή μας. Φυσικά υπάρχουν κάποια άλλα κρυμμένα, και αυτό θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί σε ασθενή μου πήγε στα βλάχικα με γνωστή αλλεργία στο ψάρι, παραγγέλνει τα μπριζολάκια του και τα κοψίδια του, έτσι για να μην σου κι άλλο την όρεξη, με τα γλυκά. Βλέπω γλώσσα να πιάνουν έξω, βλέπω. Λοιπόν, κάθε το φουκαρά εκεί που ευτυχώς η καλή του τύχη ήταν πολύ προνοητικός και τυπικός, είχε μαζί του την έννοια αδρεναλίνης. Είναι μια, επειδή αυτό το είπαμε, είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούσαμε να πούμε. Είναι σαν ένας αστυλός, έχει μέσα μια ουσία που λέγεται αδρεναλίνη και αυτή είναι η άμεσου τύπου αντιμετώπιση για μια αναφυλακτική αντίδραση. Είναι ό,τι πιο δυνατό μπορούμε να έχουμε μαζί μας. Πάει λοιπόν εκεί, κάθε ξεκινάει να τρώει ο άνθρωπος, άντε στην υγειά μας, λέει εκεί στην οικογένειά του, και ξαφνικά πέφτει κάτω ξερός. Μετά την πόση ενός ποτηριού κρασιού. Ακολούθως, σώθηκε ο άνθρωπος, έτσι, την έκανε η γυναίκα του την ένεση. Ψάχνοντας μετά, γιατί ξέρετε, ο αλλεργιολόγος είναι κάτι σαν το Sherlock Holmes. Και εκεί που σταματάει η ιατρική, ξεκινάει η αλλεργιολογία. Ό,τι δεν ξέρουν οι συνάδελφοι, ή ό,τι δεν ξέρουμε, να το πω έτσι, το βαφτίζουμε ένα αλλεργικό. Τράβα στον αλλεργιολόγο να κόψει αυτό το λαιμό του να το βρει. Να πω λίγο το παράπονο μου. Εν πάση περιπτώσει, το βρίσκουμε όμως. Και ψάχνοντας, βρίσκουμε ότι το κρασί, και εκεί το ανακαλύψαμε, το κρασί το οποίο είχε πάρει, γνωστή επώνυμη μάρκα, το αναλύσαμε και μέσα το κρασί έχει ψαρόκολλα. Σας πληροφορώ τη βάση του εμβιαλωμένου. Αυτό παίζει πάρα πολύ, είναι αυτό που λέει εδώ η κυρία, είναι πολύ σημαντικό, ναι, κάποιος που ας πούμε βάζει μια
ταβέρνα και δεν είναι μόνο χασαποταβέρνα. Έχει ψήσει ψαράκι, ξέρω εγώ. Αμέσως μετά ψήνει και την μπριζόλα. Εδώ κρέας όλος, κυρία μου. Τώρα αν εσύ έχεις αργία στο ψάρι, θα έχει περάσει το ψάρι το οποίο ψήθηκε προηγουμένως. Ξαναγυρίζω όμως λιγάκι αυτό με το κρασί. Βάσει του ορεινοποιητικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται το να έχει μέσα ψαρόπολα το κρασί. Βεβαίως, είναι μέσα στο κανονισμό και όχι μόνο αυτό, επιτρέπεται και αυγό και γάλα, έχει και ψάρι. Άρα, εις γνώση μας, αυτό δεν εμπεριέχεται σε καμία ταμπέλα για λυπήσεις κατά τη σήμανση, κάθε πάντα και μόνο σε αυτούς τους γίγαντες. Δεν είναι εύκολο. Ζωηρέψαμε, βλέπω. Σας αρέσει η κρασί. Λέτε να ξεκινήσουμε την επανάσταση από εδώ. Μακάρι. Θα πετύχει το δημοτικό έλεγχο να ανοίξει την ευκαιρία μου. Θα συμφωνήσω με την αγανάκτηση όλων. Η αλήθεια είναι και εγώ αγανακτώ μαζί με αυτά και εγώ πολίτης είμαι και εγώ αντίστοιχα συνυποφέρω. Οπότε δηλώνω και εγώ παρόν σε αυτό και το συνυπογράφω. Στο τι προσφέρει όλα αυτά είναι ουσιαστικά διορθωτικά γεύσεως, να δώσουμε αυτό που βλέπετε πάρα πολύ σχολείο, που κάνουν κάτι τέτοια, ας το πούμε, λένε να είναι στιφό, είναι αυτό, είναι το ένα, είναι το άλλο, για να δώσεις όλα αυτά, όπως επίσης και για να μπορέσει να κάνεις και κάποια καλύτερη συντήρηση και μια όξυνση, χρειάζεται να τα βάλεις όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κακό να υπάρχουν, θα ήταν όμως σωστό και ορθό να αναφέρονται. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Κλινικές εκδηλώσεις τροφικής αλλεργίας μπορεί να έχουμε τη δερματίδα που είπαμε προηγουμένως, μπορεί να έχουμε την γνίδωση, την εμφάνιση δηλαδή σαν πετάλες διάπλαστες στο σώμα μας, μπορούμε να έχουμε πρίξιμο στα χείλια ή στο πρόσωπο να παραμορφωθεί, όπως είναι εδώ πέρα η τρίτη εικόνα, και αυτό ονομάζεται εγκυοίδημα, είναι η εξέλιξη της γνίδωσης. Να έχουμε, όταν μιλάμε για κάποιου τύπου μεγαζιτερικές εκδηλώσεις, δηλαδή να έχουμε ακούσει βάρους ή παρουσία μας στα κόκρανα, το οποίο γύρω στα παιδάκια, ή στο πιο σοβαρό από όλα στην αναφυλαξία. Σε μια αλλεργική σοβαρή αντίδραση, όχι πέρα τα έχουμε όλα. Έχουμε ουσιαστικά συμπτώματα από το αναπνευστικό, με βήχα, δύσμια, ρινίτιδα, έχουμε συμπτώματα από το δέρμα, με εξαρτήματα, έχουμε υποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, από το γαστρικό έπαιτος ή διάγειες και είναι μια πολύ επικίνδυνη, ίσως είναι η πιο επικίνδυνη ουσιαστικά αντίδραση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και εκεί πέρα χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Η διάγνωση ουσιαστικά γίνεται πάλι με αιματολογικές εξετάσεις, γίνεται με δερματικά τεστ, αυτά από τα τσιγκηματάκια που λέγαμε προηγουμένως, και η θεραπεία γίνεται αναλόγως στην περίπτωση, αν έχουμε συμπτώματα των αναπνευστικών, με βροχοδιαστατικά, με κορτιζόνη, με αδρεναλίνη, αν ουσιαστικά μιλήσουμε για μια σοβαρού τύπου αλλεργική αντίδραση, αντισταμινικά και φυσικά αποφυγή των τροφών στις οποίες είμαστε εμείς αλλεργικοί. Άρα λοιπόν, αν μια χρονική στιγμή κάποιος κάνει μια αντίδραση μετά από κατάποση τροφής, μπορεί να μην είναι αλλεργικός αυτή που κατανάλωνε μέχρι τότε χωρίς πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν ναι, έχετε δίκιο ότι για να εμφανίσει ένα άτομο τροφική αλλεργία πρέπει να την κατανάλωνε παλαιότερα. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ μέχρι εχθές το βράδυ έτρωγα παϊδάκια, δεν υπάρχει βέβαια τόσο πολύ στο κοινό, οπότε ας το θέσω διαφορετικά. Έτρωγα αυγό και σήμερα τρώω το αυγό και κάνω αλλεργική αντίδραση, δεν με κατοχυρώνει το γεγονός ότι μέχρι χθες το έτρωγα. Γιατί κάτι έγινε από χθες μέχρι σήμερα και άλλαξε στο νοσοποιητικό μου και πλέον από εδώ και πέρα αποδηλώνομαι ως αλλεργικός. Η τροφική αλλεργία εμφανίζεται μόνο μετά την πρόσκληση υπεύθυνης τροφής. Πράγματι, στην τροφική αλλεργία, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, μπορεί ακόμη και μέσω του αέρα να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Είναι το παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως, όπου με το ψάρι, από τον δεύτερο στο πέμπτο και με τις φακές, με ένα απλό σκούπισμα της πετσετούλας, είναι ένα φυλάκι το ένα παιδάκι με το άλλο. Κληρονομικότητα. Ναι, υπάρχει. Αν ένα παιδί έχει ένα γονιό με μία μορφή οποιαδήποτε αλλεργίας, τότε έχει 40% πιθανότητες να αποκτήσει αλλεργία στη ζωή του. Αν το παιδί έχει δύο γονείς που έχουν αλλεργία, τότε το ποσοστό φτάνει στο 60%. Και αν και οι δύο γονείς έχουν την ίδια αλλεργία, π.χ. αλλεργική ρίνητα ή άσθμα, τότε το παιδί θα έχει 70-80% πιθανότητες να έχει την ίδια αλλεργία με αυτή των γονιών. Τι φταίει για όλα αυτά? Φταίει ουσιαστικά, το είπαμε μέχρι τώρα, ο δυτικός τρόπος ζωής, η διαφορετική ζωή που
ζούμε όσον αφορά τις κατοικίες, βλέπουμε κάτω δεξιά ότι δεν υπάρχουν δέντρα, δεν έχουμε σε επαφή να στηρίζουμε λίγο τις γύρεις, έτσι. Όλα είναι τσιμέντο, αυξάνεται, βλέπετε πέρα πού να βρει τον ήλιο. Όταν ζει στον 50ο όροφο και έχει 200 ώρες. Δεν υπάρχει. Δεν θα το κάνει έξω να φλώσει το πάγο για να το δουλειάσει ο ήλιο και να σκοτώσει τα κάρια. Ναι, θα ζει ένα περιβάλλον με υγρασία. Θα αλλάξει τι διατροφικέ σου συνήθειε. Θα πα στι 11 η ώρα το βράδυ και θα φας junk food. Θα πα το τίποτα μπροστά σου. Δεν θα έχει μια καλή ποιότητα ζωή γιατί θα έχει το άγχο για να ρυθμίσει αυτόν τον τρελό ρυθμό ζωή. Που αυτό συνεπάγεται μια διαφορετική ορμονολογική κατάσταση μέσα σου. Και που θα έχει ουσιαστικά επιπτώσει και στην. Και στο νοσοποιητικό σου. Η καθαριότητα. Έχουμε ξετρελαθεί όλοι. Βάζουμε αντισηπτικά παντού. Φοβόμαστε, ακουστικά έναν ή ένα. Κοιτώ να πλαινόμαστε εκεί πέρα. Έχω σημείο καλά. Αλλά μην το παρακάνουμε. Υπάρχει πάντα έναν άριστο. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να το σταματήσουμε και να ρυθμίσουμε καλύτερα τη ζωή μας. Και προσβλητικός έλεγχος. Κάποιο μπορεί να είναι απλό. Σα λέω ότι α πούμε βάλετε το δολύτριο μέσα στην κατάψυξη. Απ' την άλλη όμω είναι και αδύνατο. Δεν θα βγάλω το στρώμα το οποίο είναι 2,10 με 1,60 έξω μιλιά στο ήλιο. Δεν μπορώ να κάνω κασάτο κάθε βράδυ ή κάθε δύο εβδομάδες στο αγαπημένο μου πέφτει το αγαπημένο αρκουδάκι του παιδιού μου. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε τι είναι δυνατό και τι είναι αδύνατο. Και ουσιαστικά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αρμονίσουμε και να γνωρίσουμε τις περισσότερες αδυναμίες. Έχουμε φτάσει σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα και έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας για να τα δώσουμε στους ασθενείς μας. Μπορούμε να αποφύγουμε ό,τι μας ενοχλεί, εφόσον τον αναγνωρίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα της αλλεργίας και από εκεί και πέρα να δοκιμάσουμε να θεραπεύσουμε την ίδια αλλεργία ή και να προλάβουμε την εμφάνιση νέων αλλεργιών. Αυτά είχα εγώ να σας πω, από εκεί και πέρα με στη διάθεσή μας. Εξαρτάται από το τι ιστορικό αλλεργίας έχει. Αν δηλαδή τρώει, ας πούμε, για παράδειγμα, το αυγό και κάνει λίγες κοκκινίλες, δεν χρειάζεται να κάνει αδρεναλίνη, γιατί θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Η αδρεναλίνη όμως είναι κάτι φάρμακο, πρώτον δεν είναι πανάκια, δεν είναι, ας πούμε, για πάσα νόσο. Έτσι. Δεν είναι ότι πρέπει τα πάντα και αντίστοιχα θα πρέπει να πούμε και κάποιες παρενέργειες. Ας πούμε, σε έναν ηλικιωμένο, δεν θα του δώσω αδρεναλίνη. Γιατί η αδρεναλίνη, μία από τις παρενέργειες, είναι ουσιαστικά η οικειοσύσπαση. Η οικειοσύσπαση μπορεί να κάνει και στην καρδιά, και όταν μιλάμε για στεφανία νόσο, μπορεί να προκαλέσει ένα. Άρα λοιπόν, χρειάζεται λίγο φιδό. Δεν είναι δηλαδή, γιατί κάποιες φορές έρχονται στο γιατρείο μου, το βλέπω, ότι έρχονται κάποιοι, όπου λένε, γιατί δεν θα μου δώσει μια αδρεναλίνη. Θα μου δώσει μια αδρεναλίνη. Είναι κάτι πολύ εύκολο για σένα, γιατί άκουσες ένα ντούρμπα ή τον κάθε ένα που είχε σε μια τηλεόραση ή σε ένα δημόσιο χώρο και είπε τέτοιες κουβέντες. Συγκρατεί αυτό, δεν είχε την ευκαιρία αυτής της κουβέντας της διαπροσωπικής να το κλείσουμε αυτό. Και δεν είναι ότι το έχω μαζί μου και το χορηγό ή οτιδήποτε. Αντίστοιχα, μπορώ να σας πω ότι ούτε και εμένα έχω δει τρία περιστατικά μέχρι σήμερα με αλλεργίες στην κορτιζόνη. Όπως φανταστείτε. Πήγανε για αλλεργική αντίδραση στο νοσοκομείο, τους κάνανε κορτιζόνη και επιδεινώθηκε. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν λύσεις για όλα. Και για να δώσω ακόμη λίγο περισσότερο φως στην περίπτωσή σας, είναι ότι ξεκινάμε και αν είναι κάτι ήπιο και δεν έχει κινδυνεύσει η ζωή να είναι σήμερα το παιδί σας, ναι, η απάντηση ξεκινάται με το αντισταμινικό. Το χορηγείτε, ακολούθως δίνετε αναλόγως στο σωματικό βάρος κορτιζόνη, σε σταγόνες ή
έχετε σε χτυπάκι, και αν δείτε ότι συνεχίζετε, ναι, την έχετε μαζί σας και προσοχή πηγαίνει με το σωματικό βάρος του παιδιού ή του ενήλικα. Εντάξει, λοιπόν. Είναι στο εμπόριο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αυτό να κυκλοφορούν και άλλες, στο εμπόριο αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 2, είναι των 150 και των 200. Τα 150 είναι 25 κιλά, βαριά. Μετά τα 25 έως 30 κιλά είναι η γκρίζα ζώνη, συνήθως δίνουμε 250 και μετά τα 30 κιλά δίνουμε 1.300 που αυτή είναι η δόση του ενήλικα. Αλλά αν έχεις ένα παιδί 30 κιλά, θα το δώσεις τη δόση του ενήλικα γιατί είναι πάνω από 30 κιλά, θα δώσεις 1.300. Άρα σε ενήλικα θα δεν έχει νομική αμοιβεξία, δεν θα πάρει 1.300. Θα δείξω εγώ δεν είναι. Θέλετε εσείς να κάνετε για το λοιπόν να το κάνετε. Αν μιλάμε απευαισθητοποίηση στην τροφική αλλεργία, γιατί η απευαισθητοποίηση και η αλλιώς νοσοθεραπεία, αυτή συμβαίνει σε τρεις περιπτώσεις. Στην αλλεργική ρινίτιδα, στο άσθμα, η αλήθεια είναι ότι ναι, στην τροφική αλλεργία, στην Ελλάδα, κάνουμε μόνο σε ένα νοσοκομείο, είμαι και εγώ στην ομάδα αυτή, είναι στο Ανδρέα Κυριακού, στο ΠΕΔΟ, όπου εκεί πέρα κάνουμε στο Γάλα, και θα ξεκινήσει σύντομα και στο Αυγό. Αυτά έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα παγκοσμίως. Η εντύπωση και αίσθηση που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι τόσο ενθαρρυντική, θα το μπορούσα να πω. Το μοναδικό που μας κάνει να κερδίζουμε είναι ότι σε μια τυχαία επαφή με το γάλα, δηλαδή αν κατά λάθος βάλει ένα μπισκοτάκι που εμπεριέχει γάλα ή ξέρω εγώ μια βουλιά γάλα, τουλάχιστον να κάνει αναφυλακτική αντίδραση. Ενώ πριν θα έκανε. Ωστόσο η αποτελεσματικότητα είναι αμφίβολη ξεκάθαρα. Επίσης στη Δανία γίνεται και για το φυστί και το αράκο. Αυτά τα τρία υπάρχουν που απευαισθητοποίηση εμείς κάνουμε γενικότερα στην τροφική αλλεργία. Πάμε και πριν από τα 4 χρόνια, αλλά δηλαδή γύρω στα 3, και δεν μπορούμε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Και ακολούθως όσον αφορά για την ρίδα και την αγιοπάσπα, μετά τα 4 χρόνια. Νομίζω υπάρχει ένα μικρό κομπλωμένο σύγκριο. Ωραία, αυτά, κανένα πρόβλημα. Αν έχει προηγηθεί, ρώτησε, ότι είπα προηγουμένως ότι κάποια παιδιά που έχουν αλλεργία στο αυγό δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο αυτό για τη μυλαρά και την παροτίδα, επειδή αυτό φτιάχνεται μέσα σε αυγό. Και λέει ότι αν έχει προηγηθεί απευαισθητοποίηση στο αυγό, μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Η απάντηση λοιπόν, βέβαια αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή στο αυγό, δεν έχει ξεκινήσει απευαισθητοποίηση, οπότε είναι κάτι το οποίο θα χρειαστούν να απαντήσουν στα επόμενα χρόνια. Αυτό που θα σας πω από την παγκόσμια βιβλιογραφία, η απάντηση είναι ότι αν έχει δεχτεί και την απευαισθητοποίηση και λαμβάνει αυγό, ναι, μπορεί να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Το εμβόλιο πάντως, για να δούμε το πράγμα να δείξει πώς είναι, αν κάποιος έχει αλλεργία στο αυγό, έχουν τη δυνατότητα και το χορηγούν απλά με ειδικό τρόπο. Εξορισμού, ρωτάει, ξαναρωτάει, η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει ότι αν κάποιος παρουσιάσει τα συμπτώματα του άσθματος μέσα σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή στη διάρκεια του έτσι και πάρει μια συμπτωματική θεραπεία, ένα σπρέι, δηλαδή περάσουν τα συμπτώματα εκείνη την ώρα, τι θα γίνει, θα ξανά έχει το κίνδυνο να εμφανίσει μέσα από ένα χρονικό διάστημα. Ξανά άσθμα, η απάντηση είναι ναι. Θα ξανά έχει, γιατί ο ορισμός του άσθματος είναι μια χρόνια θερμονώδηση. Να ρωτήσω έτσι, ψηλογραμματικό, συγγνώμη κιόλας. Εάν είναι νήπιο, ένα παιδάκι που είναι σε ηλικία νηπίου, βαθικό άσθμα, λέγεται, φημολογείται ότι μετά την εφηβεία συνήθως εξαφανίζεται το εισαγωγικό. Ισχύει. Πριν
πριν από μερικά χρόνια ο Μαρτίνες ήταν αυτός ο οποίος έδειξε ένα διάγραμμα με ακριβώς αυτό το πράγμα που είπατε εσείς. Πιο απλοϊκά, ρωτάει, δεν ξέρω αν ακούσατε. Άκουσε, ωραία. Λοιπόν, είχατε από εκεί ακούστηκε μέχρι εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο να τροποποιηθεί, όχι να αλλάξει, λίγο προσεκτικό στην έκφρασή μου. Να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μέχρι την ηλικία κάποιο το οποίο είναι ενήλικο, που σημαίνει δηλαδή μου λέτε για ηλικίες περίπου 3-4 ετών. Αν αυτό μέχρι την ηλικία των 7 δεν έχει σταματήσει να το εμφανίζει και κάνει τεστ και είναι θετικά, αυτά αμφιβάλλω ότι θα μπορέσουν στο μέλλον να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Γιατί αυτό που περιγράφεται σε εκείνη την ηλικία είναι το λεγόμενο μεταλλημμόδες άσθμα. Είναι δηλαδή το άσθμα το οποίο εμφανίζουν τα παιδάκια στην ηλικιακή ηλικία λόγω των μειώσεων. Που είναι φυσιολογικό γιατί έχουν κάποιους βρόμφους που δεν είναι μεγάλοι, είναι νύχια. Είναι κάτι βρόμφους που είναι μικρότεροι από καλαμάκια, είναι πολύ μικρότεροι. Με αποτέλεσμα ότι αυτό ανατομικά περιμένουμε λίγο να μεγαλώσουν. Γι' αυτό βλέπουμε στην ηλικία που λέμε 7 ετών που έχουμε μεγαλώσει νέμονες. Λογικά περνάει. Αλλά αν υπάρχει αλλεργικό εγχείρημα, δηλαδή κάνει τεστ και ότι είναι αλλεργικό, αυτά θα συνεχιστούν. Ήταν νομίζω μια εταιρεία εδώ. Εμφανίζουμε κάποια συμπτώματα,
Μετά από τη λήψη κάποιων φαρμάκων, αμέσως τον γιατρό που θα ιστερογραφήσει, να το επικοινωνούμε. Θεωρητικά θα πρέπει ο γιατρός ο οποίος έχει το ιστερογραφήσει να το γνωρίζει. Μια μου δεν πήγαινε σε άλλη διεύθυνση. Ναι, ωστόσο όμως ορθώς οδηγηθεί κατέστα και σε δεύτερο χρόνο μετά τον πνευμανολόγο, ορθώς οδηγηθεί κατέστα στον πνευμανολόγο και πραγματικά αυτή ήταν και η φύση να σταματήσετε το φάρμακο. Αν θέλετε, αυτή την κατηγορία φαρμάκων, προσέξτε με, ωστόσο συγκεκριμένο από τον φάρμακο, όλη την κατηγορία φαρμάκων δεν θα μπορέσετε να πάρετε. Είναι αυτό που είπα και στο μήνυμα η πραγματικότητα. Είναι αυτό που είπα και στο μήνυμα η πραγματικότητα ότι θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω διερεύνηση. Η ερώτηση ήταν ότι αν κάνω εξετάσεις, αν θέλετε μονάδα μεταξύ μην κουρεκιάζετε, γιατί ήδη μιλάμε για μισό και ήδη μου έγινε ο λαιμός μου. Οπότε για να μπορέσουμε να κατοπίσουμε και όλα τα ερωτήματα και όχι τα περισσότερα τα όλα, αν μπορούμε λιγάκι την ησυχία. Σας ευχαριστώ. Η ερώτηση της κυρίας ήταν ότι αν κάνουμε μία εξέταση για την IGE, να μας φέρει μια εξωτερική θετική, τι κάνω από εκεί και πέρα. Η απάντηση είναι ότι κάνουμε αυτό που έγραψα και σε κάποια διαφάνεια, περαιτέρω διερεύνηση. Υπάρχουν αρκετά αίτια που θα μπορούσαν να εργάσουν αυτό που μας φέρει. Ένα από τα πολλά, συνήθως το πιο συχνό, είναι ακριβώς η αλλεργία. Και εκεί πέρα ουσιαστικά κάνουμε μια διερεύνηση, κάνουμε κάποια τεστ να δούμε αν είσαστε ή αν είναι κάποιο αλλεργικός σε κάποιες ουσίες μετά από λύση ιστορικού. Δηλαδή, παίρνουμε ένα ιστορικό και ρωτάμε, έχετε προσπαθήσει εγώ την έχετε κάποια γνωστή αλλεργία, παίρνετε κάποια φάρμακα, κάνουμε κάποια τεστ και παράλληλα μπορεί να προκύψει από το ιστορικό σας να κατευθυνθούμε και προς άλλες κατευθύνσεις. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, αν πάμε ένα μαρουλάκι καλά πλυμμένο, πάνω στα λαχανικά αυτά, λέμε ότι κρατώ κομμά και δεν ψήνονται, υπάρχουν κάποιοι μικροοργανισμοί που ονομάζονται παράσιτα. Όταν εμείς καταναλώσουμε ένα τέτοιο παράσιτο, ή αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και να δοκιμαστεί πολύ, ή δεν τρώμε μηνάκι του μυριού, ή δεν βάζουμε το δάχτυλο και τρώμε τα νύχια, μπορεί να περάσει ένα τέτοιο παράσιτο μέσα στον οργανισμό μας και το αντίσωμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την καταστροφή αυτού του παρασίτου είναι η ανοσοσπορήμη έξω. Σας λέω έτσι απλοϊκά, αλλά να μέσω παράδειγμα. Όχι, όχι. Η ανοσοσπορήμη έξω είναι μια φυσιολογική ανοσοσπορήμη η οποία τις περισσότερες φορές ανεβαίνει στα αλλεργικά νοσήματα. Η λειτουργία της είναι ακριβώς να αντιμετωπίσει κάποιες λοιμώξεις, κυρίως παρασιτώσεις και αντίστοιχα δυστυχώς ανεβαίνει στα αλλεργικά νοσήματα γιατί θεωρείται ανοσοτικό εκτρεπτικές με τις ουσίες αυτές που κανονικά θα πρέπει να τις αναγνωρίζει ως φίλες, ως φιλικές. Προηγουμένως μιλήσατε να κάνετε δικαστή εσείς. Προηγουμένως μιλήσατε για το αλλεργικό σοκ με το κρασί. Όχι, όχι, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Να κάνετε παρακαλώ. Προκαλεί όντως αλλεργικό σοκ το κρασί ρίγοντας την αρτηριακή πίεση. Λοιπόν, καταρχάς εγώ το ακούσατε όλοι. Αυτό που είπα εγώ δεν είναι ότι το κρασί ως κρασί κάνει αλλεργικό σοκ. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι το κρασί μπορεί να περιέχει κάποιες ουσίες όπως η συγκεκριμένη περίπτωση του αστυνομικού που είχε κρασί μέσα με αποτέλεσμα αυτό που είχε αλλεργία στο κρασί να έχει ένα φλακτικό σοκ. Το κρασί γενικότερα δεν θα προκαλέσει αλλεργικό σοκ παρά μόνο σε αυτά τα άτομα τα οποία έχουν αλλεργία σε ένα από τα συστατικά που επεγγέλλεται μέσα στο κρασί. Αν κάποιος έχει αλλεργία στο σταφύλι, στο κρασί, όποιο κρασί και να πει, αυτός θα είναι εξωγό από μήλο. Θα κάνει αλλεργική αντίδραση. Άρα, αυτό είναι ισχύει και τα στατικά. Σας το λέω, επειδή το έχω ακούσει και μου έχει συμβεί να μου έχει πέσει η αρτηριακή πίεση λόγω όχι φυσιολογικού, ότι έπεσε και γι' αυτό λέω το προσάρισε κάτω από τελικό τρόπο. Άρα, η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Κυρία,
Εγώ είμαι αλλεργική στην περικυλή. Η κυρία είναι αλλεργική στην περικυλή. Και ο ποδολόγος μου έχει απαγορεύσει να πει πέρα από την κεφαλοσπόρη μου. Δηλαδή είχα πάρει μια φορά σε κλό και ένιωθα για μια ωρίτσα λίγο ήδη μας μαμάκι, πολύ κάπως. Και μου λέει αυτό σημαίνει ότι ισχύει η κεφαλοσπόρη της, ισχύει αυτό ή πρέπει να το διερευνήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι το ερώτημα πρέπει μάλλον να είναι το ακούσατε όλοι. Μάλλον θα είναι ρητορικό με την έννοια ότι έχετε καταναλώσει και κάποιο άλλο είδος αντιβίωσης που ανήκει στην ίδια οικογένεια. Να εξηγήσω λιγάκι, επειδή είπε ότι η γνωστή αλλεργία στην περικυλίνη και κατανάλωσε μια κέφαλος πολίτη που είναι το σεκλόν. Η περικυλίνη, οι συνθετικές πανικυλίνες όπως είναι το γνωστό μας άμμοξε και το αγμεντίν, οι εμφανισμονές όπως είναι το σεκλόν, το προσέχουν και το ζυναντόλ, όλες αυτές φτιάχνουν μια ομάδα που ονομάζεται β' λακταμικά. Εσείς θα πρέπει να διερευνηθείτε για αλλεργία στα β' λακταμικά, σε όλη αυτή την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μπορεί κάποιος γιατρός είτε από έλλειψη γνώσης, είτε από υπερβολικό θάρρος, είτε από πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην εμπειρία του, να δυσκολυνήσει π.χ. ενώ έχετε αντίδραση στο μοξύλι, πιθανή αλλεργία στο ξεκλό, για να δυσκολυνήσει έτσι τη συναντό, μπορεί να πάτε καλά, μπορεί όμως και να κάνετε μια σοβαρού τύπου αλλεργική αντίδραση και χρειάζεται να το διερευνήσει. Αδρεναλίνη, πόσο μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτό. Ρωτάει η κυρία, σε αυτή την περίπτωση τη άλλη κυρία, δεν παίρνει άλλη επιβίωση. Η απάντηση είναι ότι η αλλεργία ισχύει μόνο για αυτήν την συγκεκριμένη ομάδα αντιγενικών. Για τι άλλε δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα, μπορεί να τι καταναλώνει. Δεν μπορεί να καταναλώσει μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα αντιβίωση, χωρί να υπάρχει φόβο ότι θα κάνει αλλεργία λόγω τη άλλη αλλεργία που έχει στην άμμο. Η αδρεναλίνη όμω πιάνει. Στην περίπτωση που έχω φαρμακευτεί και αλλεργία, το έκανε κάποιο. Η αδρεναλίνη είναι για οποιαδήποτε μορφή αναφυλακτικού σοκ ανεξαρτήτως αιτίας. Το θέμα όμως είναι ότι μπορεί ακόμη και αυτή η δόλια, παρότι είναι το πιο ισχυρό φάρμακο που υπάρχει στην ανθρωπότητα σήμερα, ακόμη και αυτή μπορεί και να μην καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Να θυμίσω λιγάκι ένα παράδειγμα πριν από 3-4 χρόνια, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Ηρακλείου, στη μονάδα εντατική θεραπεία, για του ευρύ λόγου δεν θα αναφέρω την αντιβίωση, ο πολιτή ένα παλικάρι, παρόλο που ήταν ήδη διασωλωμένο. Με του αναισθησιολόγου από πάνω μου και δεν τα κατάφερε. Αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα υπήρχε.
Και σύν το γεγονός ότι είναι μακροχρόνιος αυτή η μέθοδος, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν πραγματικά σοβαρές έρευνες που να λένε πόσο της εκατό έχει πιθανότητες, επιτυχίες και η επερισποποίηση. Και εάν, να ολοκληρώσω, και εάν δεν επιτύχει, αν έχουν και διερευνηθεί για ποιους λόγους δεν έχει επιτύχει η επιβιστοποίηση. Και τέλος, θέλω να σας ρωτήσω τι ρόλο παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας στην εξέλιξη της αλλεργίας. Ωραία. Έχουμε ακούσει όλοι. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τι έλεγα την παραγωγή θέση. Πρώτα, αν υπάρχουν σοβαρές έρευνες, η απάντηση είναι ιδιαίτερα σοβαρές έρευνες, υπάρχουν σε παγκόσμια κλίμακα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, σε μία από αυτές ήμουν και εγώ, πολιτεύθυνο για την Ελλάδα. Η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαρές έρευνες και στη μία υπάρχουν εκατοντάδες. Με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Που από εκεί και πέρα συζητάμε στη διαφορετικά επίπεδα για ποσοστά επιτυχία, που παραγράφω πλέον στη δεύτερη ερώτηση, επειδή ποια είναι τα ποσοστά επιτυχία τη νοσοθεραπεία. Εδώ πέρα θα σας απαντήσω και με νούμερα, αλλά θα σας πω και το εξής. Εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, και ξεκινάω να βάζω τα δεύτερα και θα απάντησα στις τρεις ερώτησεις. Θα απαντήσω όλα με μία. Όταν κάποιος είναι αλλεργικός σε μία ουσία, οι πιθανότητες θεραπείας του είναι σχεδόν 100%. Όταν κάποιος είναι αλλεργικός σε 50 ουσίες, δηλαδή κάνουμε εμείς ένα τεστ με 40-50 διαφορετικές ουσίες, και το είπατε και εσείς κατά την κουβέντα μας, ότι είναι σε πολλές ουσίες κάποιος αλλεργικός. Αν έχουμε 15 διαφορετικές ουσίες, θα πρέπει λοιπόν ο γιατρός, σε συνεννόηση με τον ασθενή, να δει ποιες από αυτές μπορεί να βάλει σε αυτό που λέμε εμβόλιο. Δηλαδή, σε ποιες από αυτές τις ουσίες θα κάνουμε θεραπεία. Γιατί δεν μπορεί να βάλει τις 15, θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από την κάθε ουσία σε ένα σημαντικό ποσοστό, μία ποσόστοση. Δηλαδή, όπως είναι και τα κόμματα που παίρνουν στη Βουλή, θα πρέπει για να μπορεί να έχει κάποιο φωνή να έχει πάνω από ξέρω, το 3%. Έτσι, αντίστοιχα, δεν μπορώ να βάλω εγώ 3%. Θα πρέπει να βάλω ένα σημαντικό ποσοστό από αυτή την ουσία μέσα στο εμβόλιο για να μπορέσει να είναι θεραπευτικό. Άρα, το αν θα πετύχει η θεραπεία εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, ένας από τον οποίο είναι σε πόσες ουσίες είναι κάποιος αλλεργικός, σε τι ποσόστοση θα βάλουμε αυτές τις ουσίες και αν θα είναι η μορφή της θεραπείας, θα είναι ενέσιμη ή θα είναι υπογλώσια, σταγόνες δηλαδή. Πόσο συνεπής θα είναι ο ασθενής στα ραντεβού του, με την έννοια ότι έχουμε δει και εμένα κάποιο νόμο για το Φεβρουάριο, και ενώ είμαστε κανονικά και γίνεται ένα μήνα υποδείξη, θα μου ξαναλέω πάντα τον Απρίλιο. Σε αυτόν, ναι, θα του τραβήξω τα αυτοί και θα του πω, κοίταξε να δεις, μειώνεται η πιθανότητα της επιτυχίας. Αντίστοιχα, υπάρχει η περίπτωση ότι κάποιες φορές μπορούμε να προλάβουμε να πούμε ότι δεν απάντησε ο ασθενής σωστά από την θεραπεία, είτε γιατί πραγματικά από τον χρόνο, α πούμε, πρέπει να σου κάνω στον χρόνο, αν έχει απαντήσει τη θεραπεία σωστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι. Αν κάποιος το DNA του είναι γραφτό να αποκτήσει 10 αλλεργίες, με βάση τις μελέτες, ο μοναδικός τρόπος και μέθοδος για να ανακόψεις στο να φτάσει ο ασθενής αυτός στις 10 αλλεργίες να είναι αλλεργικός, είναι η νοσοθεραπεία. Ωστόσο όμως, ακόμη και αυτός, αν όταν το ξεκινάς έχει μία, αν είναι γραφτό να αποκτήσει 10, θα αποκτήσει το σύνολο και τις 10, θα αποκτήσει 3. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είχε αποτέλεσμα η θεραπεία. Όμως, κάνοντας τυφλές μελέτες, ανακαλύψαμε. Τυφλές μελέτες σημαίνει ότι παίρνω 50 ανθρώπους από ένα γκρουπ και 50 από το άλλο, στους μεν κάνω νοσοθεραπείες, όλους δεν κάνω. Και βλέπω μεταξύ τους τις διαφορές. Αυτοί λοιπόν οι 50 και 50 έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κοινές αλλεργίες, κοινές ηλικίες και κοινό φύλλο. Και κάποια άλλα κοινά. Και βλέπω τι γίνεται. Από εκεί ανακαλύψαμε λοιπόν ότι αυτή που κάνω νοσοθεραπεία, που ενδεχομένως ένα 15% θεωρήθηκε αποτυχία στην νοσοθεραπεία, αποκτήσαν ενδεχομένως 3 αλλεργίες. Από την άλλη ομάδα που δεν κάνανε νοσοθεραπεία, αποκτήσαν 8. Που σημαίνει τελικά, βάζοντάς τα να το κάνουν μεταξύ τους, είδαμε τελικά η νοσοθεραπεία μπορεί να μην φάνηκε ότι στην αρχή είχε αποτέλεσμα, όμως τους προφύλαξε από το να αναπτύξουν καινούργιες αλλεργίες, όπως επίσης και από το γεγονός ότι η ανάπτυξη
Τις ίδιες αλλεργίες, δηλαδή και αλλεργική δίπλα, δεν υπεξάρτηκε σε άσθμα. Παρέμεινε ειρηνίκητα. Αυτά είναι όσον αφορά, για να απαντήσω και στην τρίτη ερώτηση, για ποιο λόγο μπορεί κάποιες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, να μην πετύχουν. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Θέλω, αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμα. Απλά να παρακαλέσω λιγάκι όσο μπορούμε να μην το εξατομικεύουμε σε ιδιαίτερο επίπεδο για να έχουμε όλη την ευκολία να μιλήσουμε. Εάν μπορεί να βοηθήσει η ομοιοπαθητική στις αλλεργίες. Λοιπόν, η ομοιοπαθητική είναι ουσιαστικά μια άλλη σκέψη αντιμετώπισης όχι της δυτικής αλλεργικής, της ανατολικής αλλεργικής. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Αν αφορά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν κάνει ούτε καλό ούτε κακό. Θα πρέπει να έχει ήδη αποκλειστεί ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισης για να οδηγηθούμε εκεί. Γι' αυτό γιατί υπάρχει το 2009 μια πολύ ωραία μελέτη, σε πολύ μεγάλο πληθυσμό ατόμων, όπου ουσιαστικά έκανε αυτό που λέμε head-to-head, δηλαδή κόντρα τη μία θεραπεία από την άλλη. Και βάζει τρεις θεραπείες. Κλασική ιατρική, βελονισμό και ομοιοπαθητική. Όσον αφορά την κλασική ιατρική, ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, γι' αυτό δεν ήταν στημένο από τους γιατρούς, ήταν εκπροσωπήθηκε από όλες τις ομάδες, έτσι. Όσον αφορά τη δυτική ιατρική, την κλασική δηλαδή, τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα, ήταν καλά. Ο βελονισμός εντυπωσιακά ήταν σχετικά καλός. Και την ομοιοπαθητική δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα να είναι υπέρ, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε λοιπόν, η ομοιοπαθητική είναι στα όρια του πλασίγου εφέ, δηλαδή στα όρια της ψυχολογίας, και ουσιαστικά δηλαδή και ακόμη μια ερώτηση προηγουμένως για το θέμα της ψυχολογίας. Αυτό που κάνει είναι ότι ουσιαστικά ήδη γνωρίζουμε από το σχολεμένο του καθηγητή του Καλλιγερομήνου, που ήταν ο διευθυντή στο Αττικό Νοσοκομείο, ο οποίο ήταν αλλεργιολόγο, ο οποίο δυστυχώ έφυγε από κοντά μα πριν από ένα χρόνο, σε νεότερη ηλικία. Αυτό ήταν στην ομάδα που ανακαλύψανε το 2009 ότι το στρες ουσιαστικά κάνει μια αρνητική, ένα αρνητικό επέκταση, ένα αρνητικό αποτέλεσμα στα εκνευρίδια που παράγουν κορτιζόλη. Με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μένει ακάλυπτος σε σχέση με αυτόν ο οποίος έχει μια φυσιολογική ζωή. Άρα το στρες μειώνει την κορτιζόλη και μειώνει ουσιαστικά την μάλλον αυτή την πιθανότητα υπάρξη αλλεργιών. Από εδώ δεν πήρα κάποια ερώτηση. Κύριε Ευκαιρία. Η απευαισθητοποίηση στην κλίνωση
εφηξίγους. Εκείνος εφηξίγους είναι ότι ουσιαστικά κάποιος βγάζει ένα εξάφημα με τη μορφή σαν πετάλες όταν έχει μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος. Αυτό κυρίως εμφανίζεται το καλοκαίρι όταν μπαίνουμε στη θάλασσα και κατά τη στιγμή ουσιαστικά πάμε να βγούμε από τη θάλασσα. Η απάντηση λοιπόν για την αμυσοθεραπεία που βοηθάει είναι όχι. Ωστόσο όμως, θα πρέπει, αν δεν το έχετε κάνει, αν και μάλλον ψαχνέτε το βλέπω, να κάνετε διερεύνηση του αιτίου. Έτσι και να προσεχίσετε το τεστ πάγου. Τεστ πάγου, ναι, ναι, υπάρχει τεστ. Το τεστ είναι ναι, υπάρχει στην ηλιακή αυτοκολλία, γίνεται στον Ανδρέα συγκλώσεις και μόνο. Το τεστ πάγου γίνεται σε αρκετά, πάνω και σε όλα, γίνεται σε αρκετά προεκλογικά ιατρία. Νομίζω ήταν η ακούσαμε όλοι. Ερώτηση του Γιά, ότι ουσιαστικά μίλησα όλα κάποια ποσοστά για τις θεραπείες. Για τα ποσοστά της υγείας εννοώ. Και ρωτάει ότι αν βοηθούμε εμείς για το 50% των ενδεχομένων αλλεργιών που έχουμε εμείς με την αμυσοθεραπεία, τι γίνεται για τις υπόλοιπες. Όταν κάνουμε την επιλογή για την αμυσοθεραπεία, τα πράγματα είναι εύκολα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα με δύο ουσίες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα κάρα, ή μόνο το δεκάκι, ή μόνο το δουλειά. Τα πράγματα δυσκολεύονται όταν έχουμε 15. Γιατί πρέπει να κάνουμε μια επιλογή όσο το δυνατόν περισσότερο σοφή και προνοητική. Εξορισμού η ανοσοθεραπεία θα προστατεύσει την ανάπτυξη της εμφάνισης νέων αλλεργιών. Άρα ξεκινάμε με το δεξί. Τα αριστερό να δώσετε κομματικά. Ωστόσο, αν εμείς πετύχουμε να εξαλείψουμε ή να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως να είχε πολύ χειρότερα συμπτώματα αν δεν το έκανε, θα είμαστε μέχρι ενός σημείου ευχαριστημένοι. Αν δεν τα καταφέρουμε και το υπόλοιπο αστείο 50%, αυτό πρέπει να αναζητηθεί αν ήταν η διαφορετική αυτή η περίπτωση ότι δεν εντάξαμε εγώ ή αρκεί αυτές τις ουσίες ή είναι κάποιες καινούργιες ουσιαστικά διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτού των 2-3 ετών. Για αυτόν τον λόγο, ποτέ δεν περιμένουμε μέχρι που περνάμε στην κοινωνική διαδικασία αυτού του χρόνου. Δεν ξεκινάμε σήμερα και μετά από 3 χρόνια εξαπλώσει να στείλουμε να κάνουμε κάποια θέση. Κάνουμε αναχρόνο, αναέτος, επανεκτίμηση της κατάστασης, επαναξιολόγηση και βλέπουμε ουσιαστικά αν σύμφωνα με το ιστορικό του εκδελτίωση ή σταθεροποίηση και από την επανάληψη των τεστ ενδεχομένως αν χρειαστεί να επαναλάβουμε, θα δούμε αν έχουν καινούργιες αλλεργίες, ώστε εκεί, ακόμη και στο ήδη υπάρχον εμβόλιο, να χρειαστεί μια τροποποίηση και να εντάξουμε στο δυναμολόγιο μας και τις καινούργιες αλλεργίες. Εγώ
είμαι ας πούμε ένα 10, αλλά θέλω να παίξω μπάσκετ. Αν παίζω μπάσκετ κάθε μέρα θα φτάσω μέχρι ένα 85, η απάντηση είναι ότι μπορεί να φτάσει στο ένα 17, λέω, αλλά δεν φτάσει ποτέ σε ένα 85. Και ας πούμε, εγώ αν το ράψω, θα φτάσω 30 να χάσω. Κυρία. Για να δούμε σε γενικότερα ομάδες, ας πούμε, το κλίμα που μπορούν να δημιουργούν την αλλεργία. Όταν όμως έχουμε συνδυασμό, υπάρχει τέτοιο θέμα, δημιουργείται ένας συνδυασμός τροφών. Γίνεται έλεγχος, αν το μπορεί να ελεγχθεί. Η απάντηση... Και η δοσοθεραπεία σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Η απάντηση είναι όχι. Δεν ελέγχεται. Ο συνδυασμός αυτός, αν σας κάνει, θα φανεί μόνο στην περίπτωση που έχετε αυτό που λέμε ήπιου βαθμού αλλεργική αντίδραση στο τεστ. Δηλαδή, εμείς το βαθμολογούμε το τεστ. Δεν το θέσουμε ότι ξέρω εγώ βαθμολογίζω, που λέω, αυτό είναι στο 5, το βαθμολογούμε, κάποια στα βουδάκια. Αν λοιπόν έχουμε ένα στο ψάρι, λέω, και ένα στο αυγό, με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να κάνουμε ένα συμπέρασμα και να πούμε ότι αν πας αυτά τα δύο μαζί, θα σου κάνει. Αν έχουμε ένα στο 5 στο ένα και 5 στο άλλο, ξεριζούνται αφού το άλλο το 5. Οπότε δηλαδή θα πίνουμε μόνο στο ένα. Μάλιστα, η ανοσοθεραπεία είναι εμβόλιο, γίνεται εφάπαξ. Η ανοσοθεραπεία εξαρτάται το είδος της ανοσοθεραπείας, μπορεί να είναι ενέσεις. Πολλές φορές εμείς επιγελόγοι... Μια ένταση, μια ένταση. Θα σας πω. Το ονομάζουμε εμβόλια, είτε πρόκειται για σταγόνες που τις παίρνουμε μόνοι μας στο σπίτι, είτε είναι κάποιο που το παίρνουμε μόνοι μας στο σπίτι, είτε ενέσεις που τις κάνουμε στα διαρκεία μας. Γίνεται ουσιαστικά ανάλογα στην περίπτωση κάθε μήνα η ένεση για 5 χρόνια και εξαρτάται το είδος και τον αριθμό των αλλεργιογόνων αν θα χρησιμοποιήσουμε στην αρχική περίοδο 1-4 μήνες εβδομαδιαίων κρίσεων. Συνήθως αυτό που λέμε για τρίτο, έχουμε συγκεκριμένα θεραπεία, παντρευτικά. Αλλά ξέρετε πάντως ότι τις περισσότερες φορές ούτε ο ίδιος ο ασθενής και το λέει και ο ίδιος που κάνει, γιατί είναι αλλεργιολόγο. Στο τέλος το έκανα στο 12 μέχρι τα 17 μου, με πρόβαση. Το 18. Γενικότερα ο καιρός περνάει πολύ πιο εύκολα και φανταστείτε γιατί πολλές φορές μια κοίτα κάποιες έτσι κινήσεις μορφωμένων προσώπων ότι 5 χρόνια εγώ θα σας βάλω να συγκρίνετε 5 χρόνια ή όλη σας τη ζωή. 5 χρόνια. Μία τελευταία. Θέλω να ρωτήσω για τα υπολογιστικά καλλιτικά. Αν καλύπτουν τα άτομα με αλλεργίες. Αν καλύπτουν. Τα άτομα με αλλεργίες, δηλαδή πώς. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια υποαλλεργικά τα οποία δεν είναι τόσο υποαλλεργικά. Δηλαδή, τι κάνουμε αυτά τα τεστ, είναι 2 λίτρα σε όλη την Αθήνα, κάτι και για αυτό που θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, μπορεί εμείς να βρούμε κάποια σαφικά τα οποία είναι αλλεργικό, τα οποία είναι υποαλλεργικά καλλιτικά, να περιέχουν τα ίδια ουσιαστικά συστατικά με αυτά που κυκλοφορεί. Είναι λίγα, δεν τα έχουν κάνει πάρα πολύ, δεν έχουν κάνει πάρα πολύ. Θα πρέπει σίγουρα να τις άλλες συζητήσεις να τις αναγνωρίσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη.